gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι ο σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με έναν Ιάπωνα. Τι να σου λέει. Όχι, πολλά. Χριστός, Χριστός, ονονός. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, αγώνα, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, τη διάτη της, καλέ. Το 109, στην πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, σου ήρθα από το μου. Τα τώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της OKFM Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στην 14η ημέρα του Φεβρουαρίου, η οποία είναι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ερωτευμένους. Έρωτας. Ο έρωτας είναι η έλξη μεταξύ δύο προσώπων. Έρωτας ανήκατε μάχα. Η οποία σχετίζεται βεβαίως με την επιθυμία για... Βλάχωσα πήγα. Έτσι. Και βλάχα. Είναι το ισχυρότερο συνέστημα έλξης και συμβάλλει στη διαιώνιση των ειδών με και την αναπαραγωγή. Με μηχανή για μάχα. Λοιπόν, αγάπη τώρα, αγάπη. Είναι το συνέστημα της στοργής και της προσωπικής αφοσίωσης. Αγάπη, αγάπη. Είναι η αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια και στοργή. Έναν εγώ, έναν εγώ. Valentine's Day, παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζεστε σήμερα, αλλά και σε εσάς που δεν χρόνια γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που δεν είσαστε δεσμευμένοι, ερωτευμένοι. Βασικά, υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι ερωτευμένος, πώς δεν έχει σχέση. Ναι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν σκέφτεται κανέναν. Δεν έχει κανέναν στο μυαλό. Κοίτα, του. Μπορεί να είναι ερωτευμένος με κάποιον που δεν γνωρίζει. Όχι. Ο άλλος να μην γνωρίζει. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, μπορεί, υπάρχει αλλά... δηλαδή άνθρωπος που δεν αισθάνεται καθόλου αυτό το αίσθημα. Υπάρχει όμως και. Ναι, αυτός που χώρισε πρόσφατα και έχει τα νεύρα του και έχει τα ντουζένια του και θέλει να τον εθάψει τον άλλον. Και πάλι όμως έχει έναν στο μυαλό του. Κάποια, κάποιον, κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή ποτέ δεν έχω υπάρξει με το μυαλό, μου, με το μυαλό μου κενό. Ακόμα και να μην ήμουνα. Να ήμουνα θυμωμένη με κάποιον. Ναι. Πάλι το σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Το σκεφτόσουν αρνητικά όμως. Ναι, αλλά... Δεν το σκεφτόσουν να του πάρω μια καρδούλα να τη φάμε παρέα. Το σκεφτόσουν να του πάρει μια καρδούλα με βιτριόλι. Άμα σκεφτόμουν αυτό, πάλι όμως είναι έντονο το συνέστημα, κατάλαβες. Έντονο. Οπότε γιορτάζει όλος ο κόσμος σήμερα, είτε είναι δεσμευμένος, είτε όχι. Μόνο κάποιοι δεν γιορτάζουν σήμερα. Ποιος? Που λέει και η φίλη μας η Άντζελα Δημητρίου. Ποιος? Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Θέλετε να παίξουμε τραγούδια που σας αρέσουν πολύ και σας και τα αγαπάτε και σας θυμίζουν κάτι. Και ποιο είναι το πιο ερωτικό τραγούδι όλων των εποχών? Κατεσέ. Κατεμέ. Πιστεύω ότι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, διαχρονικότατο κιόλας και ερωτικό, είναι το Έμεινε εδώ του Στέλιου Ρόκου. Αυτό μου έρχεται έτσι πρόχειρα. Ναι. Με πιάνεις και απροετοίμαστο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά, απλά αυτό μου έρχεται τώρα. Αυτό που θεωρώ από τα πιο ερωτικά τραγούδια όλων των, όλων των εποχών, τουλάχιστον τη δική μα τη γενιά. Ναι. Δεν μιλάμε για πιο πίσω. Για πιο πίσω θα σε πάω σε Βαρδί, θα σε πάω σε Αλεξίου, θα σε πάω σε τέτοια. Τώρα είναι Φίλα με Ρηφηφή. Φίλα με Ρηφηφή. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ερωτικά τραγούδια που έχω ακούσει από όταν έτσι θυμάμαι να ακούω μουσική. Ωραία, θα κάνουμε κάτι το εξή σήμερα. Λοιπόν, θα στέλνετε μηνύματα στο Viber, αλλά θα μα στέλνετε ηχητικά μηνύματα. Ναι. Θα μα στέλνετε την αφιέρωσή σα που πάει και το τραγούδι που γουστέρνετε. Δηλαδή, θέλω να ακούσω το τραγούδι, όπως ο Κώστας που λέει. Το μόνο μαζί σου του Βρετού, το οποίο θεωρεί, ας πούμε, πολύ ερωτικό. Το αφιερώνεις που, Κώστα μου? Στείλτε μου ηχητικό εδώ πέρα και θα δούμε τι θα κάνουμε για σένα. Κάντε τις αφιερώσεις σας στο Viber ηχητικά, να παίζουν οι αφιερώσεις σας για να τις στείλετε εκεί που γουστάρετε και τα τραγουδάκια θα τα φτιάξουμε εμείς. Θα τα ρετουσάρουμε εμείς. Ο Γιάννης ο Πάριος θεωρείται ο πιο ερωτικός τραγουδιστής στην Ελλάδα και μετά το Γιάννη Πάριο βεβαίως. Ένας είναι ο πιο ερωτικός τραγουδιστής στην Ελλάδα, είναι ο Αντώνης ο Ρέμος. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Καλά, σήμερα θα ζητάνε. Ναι. Πες το, Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι. Όχι λιώμα και τέτοια παιδιά. Όχι, εσύ θα πάρεις όσα νιώθω για σένα και όσα νιώθω για σένα και ξαναμανάω όσα νιώθω για σένα. Λοιπόν, 697-800-1048 είναι Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου. Το Σοκαφέ Morning Show ξεκινάει αμέσως τώρα με τον Γιώργο τον Καρτελιά. Και την Ελίνα την Παπίλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
ημέρα. Σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Βαλεντίνος, Βαλεντίνη. Έτσι, ναι, ναι. Όπως και η Ντίνα και ο Ντίνος. Είναι από το λατινικό Valens. Δηλαδή βαλαίο, που σημαίνει υγιής. Γιατί να μην τα λέμε και αυτά. Α, εντάξει, άντε, να πούμε. Έτσι. Είναι ο εύρωστος, ο υγιής, ρε παιδί μου. Βαλεντίνους. Είναι η λατινική λέξη Βαλεντίνου. Είναι από το ρήμα βαλαίο. Του Αγίου Βαλεντίνου, λοιπόν, ή αλλιώς Ουλεντίνου. 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 Το Αγίου Βαλεντίνου βγήκε το 1477, κυρίες και κύριοι, όταν η Μαργκέρι Μπρους στέλνει στον Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα. Ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου. Απευθύνεται στον αγαπημένο μου Βαλεντίνο. Ναι, ναι, ναι. Το παιδί δεν τον έλεγαν έτσι. Όχι, όχι, όχι. Έτσι τον είπε εκείνη, ναι, ναι. Επίσης σήμερα, το 2005 σαν σήμερα, ιδρύεται το YouTube. Ναι. Σήμερα ξεκίνησε. Αυτό σήμερα. Το πράγμα, παιδιά, με έχει λίγο σοκάρει που το είχαμε πέρσι. Δεν ήξερα ότι το YouTube είναι τόσο πρόσφατο. Είναι το 2005. Ξεκίνησε, ιδρύθηκε το YouTube. Δηλαδή, πριν από το 2005, το 2004. Ναι. Δεν είχαμε πλατφόρμα με μουσική. Προφανώς δεν είχαμε. Και πού τα είχαμε τα τραγούδια? Σε PC δικό μας. Ναι. Τα κατεβάσαμε από site. Και πώς τα μοιραζόμαστε, ρε παιδί μου? Με mail. Email, εντάξει, μια χαρά είχαμε. Με στικάκι, με CD. Φτιάξε μου ένα CD, ρε, εσύ να. Βγάλε μου 5-6 τραγουδάκια, δεν έχω να ακούσω. Κατάλαβες τα λέγαμε. Ναι, 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 ναι. Να σας πω. Ναι, συνέχισε. Παγκόσμια ημέρα γάμου σήμερα, περίεργο. Γάμου. Γάμου. Άι, ωραία. Ναι. Σήμερα είναι, υπάρχει και παγκόσμια ημέρα γάμου. Μες στο εορτολόγιο να δεις. Άρα δηλαδή γιορτάζουν οι παντρεμένοι. Όλοι παντρεμένοι. Χρόνια πολλά στο αγόρι μου. Διεθνής ημέρα προσευχής για τους πάσχοντες του αυτισμού, με αυτισμό. Ναι. Ευρωπαϊκή ημέρα σεξουαλικής υγείας. Περίεργο αυτά που τα έχει όλα μαζί. Ναι. Γιατί σεξουαλική υγεία, γάμο, όλο το Άγιο Βαλεντίνου. Ναι. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθών. Ναι, αυτό το είχα διαβάσει κι εγώ. Και εθνική ημέρα ρόδα του Λούνα Πάρκ. Είναι γνωστή, γύρω, μέσα σε όλα γιορτάζει και αυτό. Ναι, γιατί σε ζευγαράκια μπαίνουν και κάνουν βόλτα. Ναι, 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 δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια. Γιατί φοβάσαι, έχεις νοφοβία. Έχω. Παθαίνω ηλίγκους, δεν μπορώ. Κάτι παθαίνει αυτή. Λοιπόν, να σας πω ότι η σημερινή μέρα των ερωτευμένων πιθανότατα συνδέεται με τη γιορτή της γονιμότητας που από τους Ρωμαίους γιορτάζεται 15 Φεβρουαρίου και ονομάζεται Λουπερκάλια. Είναι προς τιμήν του Λούπερκους, τέλος πάντων. Είναι πρώτος θεός της γονιμότητας στη ρωμαϊκή μυθολογία. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις, σου λέω. Όλα. Επειδή τα καταλαβαίνω όλα. Δεν θες να παίξω κανένα τραγουδάκι? Άντε να μαθαίνω αρχαία. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι 14 Φεβρουαρίου. Έχουμε ανατολή ηλίου 7 και 14, δύση του ηλίου 16.03. Σαν σήμερα έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το 1946 τίθεται στη λειτουργία στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Σε εμάς ήρθε μετά από 50 χρόνια. Σαν σήμερα, το 1987, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη των Special Olympics, που έχουν αναπτύξει ένα πλούσιο αθλητικό έργο για τα άτομα με διανοητική ανεπάρκεια, λέει εδώ. Και το 1989, οι 24 δορυφόροι του Παγκόσμιου Συστήματος, GPS δηλαδή, τίθενται σε τροχιά. Φοβερό αυτό, το GPS το 89. Το 89. Ναι, 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 ναι. Εμείς πότε είχαμε GPS? Δεν ξέρω, εγώ τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιώ. Και ακόμα το παιδί μου νομίζω ότι είναι φίλη μου αυτή που μιλάει. Τι στο μάξι? Και τη μιλάει, ναι, ναι. Μου λέει γιατί δεν μου απαντάει. Λέω, δεν ακούει καλά. Όχι, είναι θυμωμένη, λέω, μην τη μιλά. Την έβρισε ο πατέρα σου, λέει, πριν από λίγο, λέει, και είναι στεναχωρημένη. Λοιπόν, 697-800-1048. Θέλετε να ξυπνήσουμε βεβαίως, αγαπημένα πρόσωπα, κατά το καταλαβαίνουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μπορείτε να μα στείλετε τι δικέ σα αφιερώσει, να πάρουμε τηλέφωνο εκείνη που τώρα κοιμάται. Δεν έχει ασχοληθεί με τη γιορτή ακόμη. Μπορεί να του πάσουμε και λίγο τα νεύρα του αγαπημένου σα που μπορεί να μην πιστεύει γιατί θέλει να αποφύγει το δώρο. Κορίτσια, άμα κάποιο, άμα το αγόρι σα πιστεύει ότι έλα μωρέ τώρα γιορτή Αγίου Βαλεντίνου, βάλτε μα να τον πάρουμε τηλέφωνο, να του εξηγήσουμε λίγο. Του εξηγήσει η Ελίνα, μην ανησυχείτε. Αν του εξηγήσει ο Γιώργο γιατί. Λοιπόν, ναι. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber, 22-210-62-700 επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μα και βέβαια στείλτε και ηχητικά μηνύματα για να παίξουμε τι αφιερώσει κατευθείαν στον αέρα και το τραγουδάκι που γουστάρετε. Και εγώ θα σου πω τραγούδι που θέλω να αφιερώσω. Να στείλει μήνυμα ηχογραφημένο που το αφιερώνεις και ποιο τραγούδι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Πέμπτη, σωστά, Πέμπτη. Είναι τετά, Πέμπτη, παιδιά, 14 όντως. Φεβρουαρίου. Ναι, 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 το έχεις για Τετάρτη, Και εγώ. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 9 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βοριάδες και θα έχουμε ολιμερής ασθενής βροχή. Λοιπόν, κάνει πάρα πολύ κρύο στην Εύβοια γενικά. Κάνει πάρα πολύ κρύο στη Χαλκίδα. Η χιόνι, να ξέρετε ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ την Εύβοια. Ειδήσεις που βλέπα χθες, όλα τα κανάλια είπαν για την Εύβοια. Και όχι μόνο, έχει περάσει και άλλες περιοχές και το οποίο σήμερα θα έχουμε έτσι μία μικρή πτώση. Πτώση, μάλλον μία μικρή ύφεση του καιρού. Όντως. Προς το μεσημεράκι και θα χαλαρώσει λίγο ο καιρός. Δεν δείχνει πάντως ότι. Α, θα χαλαρώσει. Χαλαρώσει. Α, θα είναι εντάξει δηλαδή. Και το βράδυ μας ξαναξεκινά.
Α, μάλιστα. Δηλαδή, αύριο τώρα η θερμοκρασία πέφτει στους 6 βαθμούς Κελσίου με όλη την Παρασκευή μας με βροχή και το Σάββατο θα έχουμε βροχή με 9 βαθμούς Κελσίου. Και η Κυριακή με μικρές πιθανότητες βροχής. Είχαμε πάρα πολλές διακοπές ρεύματος στην Αθήνα. Είχαμε κλήσεις. Και εδώ πρέπει να είχαμε. Είχαμε κλήσεις πολλές στην πυροσβεστική για εγκλωβισμούς σε ασανσέρ. Είχαμε μεγάλα ύψη βροχής και χαμηλές θερμοκρασίες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολικό Αιγαίο. Πολύ δύσκολα. Και εδώ πρέπει να είχαμε διακοπές, γιατί κάποια στιγμή το απόγευμα και εδώ έκανε κάτι πτώσεις στάσεις στο ρεύμα και λέω να τα έρχονται. Έρχονται. Α, ναι. Μια χαρά είμαστε. Τέρμα Ριτσόνα το έχει ψηλοστρώσει, ίσα-ίσα ξέρεις να είναι λίγο λευκό το τοπίο. Τα φαινόμενα, η χιόνι. Ναι. Αποχωρεί ζυγούλια-ζυγούλια Κυριακή βράδυ με Δευτέρα. Μάλιστα. Δηλαδή και το Σαββατοκύριακό μας δεν θα το πει και τέλειο. Εντάξει, δεν πειράζει. Όμως θα κάνει λίγο κρυουλάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, διάβασα διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο. Πέφτω πάνω στον κύριο που τον έχω δει στο Twitter πάρα πολύ να παίζει. Θεός χωρίς τον έπεσε πάνω του. 31 ετών. Φαίνεται παράδοξο, αλλά κατάφερε να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 31 ετών. Σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πώς το πού, Ελλάδα. Ο νεότερος συνταξιούχος στην Ελλάδα. Ονομάζεται. Είναι πρωταγωνιστής βεβαίως 37 ετών σήμερα και είναι στις πασαρέλες. Είναι μοντέλο το αγόρι. Είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν. Περίμενε λίγο. Είναι και συνταξιούχος και μοντέλο. Και τώρα είναι μοντέλο. Άλλαξε. Δηλαδή μετά τη σύνταξή του. Ασχοληθεί με κάτι 31 ετών, τα κάνει. Κάτσε σπίτι. Αφού λέει δεν μπορούν να δουλεύουν άμα έχουν πάρει σύνταξη. Μέχρι ένα. Νομίζω μπορεί να βάζουν κάποια ένσημα το μήνα. Κάτσε ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω ότι όταν παίρνει σύνταξη θα πρέπει να είναι μαύρα. Γιατί θα σου κόψουν τη σύνταξη. Όχι, σου λέει. Νομίζω ότι όταν είσαι συνταξιούχος, αν δουλεύει, ξέρω εγώ. 5 μέρες το μήνα, στο επιτρέπουν. Αυτός πόσο πασαρέλες να κάνει, πάνω από 5? Ακούς τώρα, μοντέλος συνταξιούχος, λες πόσο χρόνο να είναι και 55-60. Ναι. Είναι δηλαδή μοντέλο για ροντάκια. Διάβασα λοιπόν τον κύριο και μπήκε το 2000 στην αεροπορία. Αεροπορία? Ναι. Και κάπου σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ το βράδυ τον εντόπισε ο Μάκης ο Τσέλιος ο σχεδιαστής και του λέει θέλω να φορέσει τα ρούχα μου. Τι μας νοιάζει αυτό. Αυτός, εντάξει. Τι μας νοιάζει αυτό. Πώς πήρε σύνταξη στα 31, λοιπόν, μπήκε λοιπόν στην πολεμική αεροπορία και εκείνος έκανε και διάφορες άλλες δουλειές και στα 31 του κατάφερε να συνταξιοδοτηθεί. Είχε κάποιο ατύχημα. Όχι. Γιατί, παιδιά, γιατί αποστρατεύτηκε το 2011 με σύνταξη αναπηρίας λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που είχε το αγόρι. Εντάξει, είχε κάποια θέματα τέλος πάντων. Αλλά πασαρέλα έκανε, δεν είχε θέμα. Εντάξει, δεν είχε στα πόδια. Και μετά από αυτό, τι να σου πω τώρα. Από τότε παίρνει σύνταξη, παιδιά, άμα 31 ετών. Άρα, και πολύ ωραίο αγόρι. Αεροπορία, βάλεστε. Πάμε στην αεροπορία. Να γίνουμε αεροπόρθοι, να πάρουμε σύνταξη τώρα πια στα 31. Πότε, μπείτε αεροπορία, παιδιά. Τώρα όμως, παιδιά, που βγήκε αυτό στη δημοσιότητα, θα πρέπει να περάσει, λέει, από επιτροπή. Τώρα θα του κόψουν τη σύνταξη. Ναι. Θα του την κόψουν. Δηλαδή, πόση σύνταξη να παίρνει. Αεροπόρο θα τον πει, θα παίρνει 2.000. Πόσα? Θα παίρνει. Τόσο, Ξέρω εγώ, εσύ λέω. Εγώ, ναι, παίρνει η ώρα 1.800. Ναι. Θα του πούνε εντάξει τώρα, γιατί έπιασε και δουλειά σαν μοντέλο, θα πρέπει να την κάνουμε λιγότερο. Παίρνει ένα χιλιάρικο. Ναι. Και θα κάνει και το μοντέλο. Αλλά επειδή ξέρω εγώ, όταν βγαίνει τη συνταξία και τα με ηλικία, ξέρω ότι δεν πρέπει να δηλώνει ότι κάνει άλλη δουλειά, θα την κόψουνε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τόσο στην πασαρέλα. Εντάξει, δεν έχει σημασία δουλειά. Πάτσε στην πασαρέλα. Τον έβγαλε ο δρόμο και πέρασε. Αφού πληρώνεσαι, ό,τι πληρώνεσαι, σου κόβει τη σύνταξη. Ό, το κάνει χωρίς. Το κάνει έτσι για την πλάκα του. Για να περνάει η ώρα του. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τα δηλώνει αυτά τα πράγματα. Μπράβο στον κύριο Ζώη. Ζώη λέγεται στο μικρό. Τον κάψαμε για 31 ετών, μπράβο του. Συγχαρητήρια. Να μου πότε βλέπει να βγει σύνταξη. Εγώ νομίζω ότι όταν βγούμε στη σύνταξη δεν θα υπάρχουν συντάξει. Στην Ελλάδα, οπότε. Έλα, για μας πέρασε το τρένο, κοίτα, μάλλον. Είσαι 26, πόσο είπαμε, 23, 24, 24 συγγνώμη, 23, μισό πήγα. Από 24 μέχρι τα 67 είναι, πότε είναι. 67. Τα 67, 6. Ναι. Έχει ρε παιδί μου. Έχω παιδιά να δουλέψω. Τα χέρια μου θα είναι. Να σου πω κάτι. Στείλε το Δημήτρη αεροπορία. Ναι. Να πάρει σύνταξη και για σέναν. Καλή σας μέρα. Happy Valentine's Day από τον Σόκαφε με 104,8 και το Σόκαφε Morning Show. Εγώ θέλω να πάρουμε και αντιβαλεντινικά τηλέφωνα. Για χρόνια πολλά και στου σύγκλι τη ημέρα βεβαίω. Γιατί μαζί σας είμαστε κι εμείς εδώ. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εορταζόντων ή όχι. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε τούρτες από το Βασιλείο βεβαίω. Θα διεκδικήσετε και σήμερα καταπληκτικές τούρτες καρδιά. Δεν ξέρω αν είδατε και τα χθεσινά story που κάναμε. Μας έστειλε ο Βασιλείου δύο τούρτες. Σένα σου άρεσε πολύ η Red Velvet. Πω, παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι ήταν, Γιώργο? Τόσο ελαφριά. Ναι. Τόσο αεράτη, η ζύμη, η γέμιση, η κρέμα, το παντεσπάνι. Ουσιαστικά η Red Velvet είναι παντεσπάνι κόκκινο και κρέμα. Και κρέμα και βύσινο μέσα. Και βύσινο, ναι. Έτρωγες ένα κομμάτι και λες.
Έφαγα τώρα, εγώ κατάλαβα. Ας κόψω άλλο ένα. Α. Ήταν τόσο αέρινο και ελαφρύ το γλυκό αυτό. Ναι, καταπληκτικό. Ναι. Red Velvet. Κερδίζετε λοιπόν τούρτες από το Βασιλείου, δύο καταστήματα στην πόλη. Όλοι ερωτευμένοι σπεύσατε να αγοράσετε τα γλυκά εκεί και να γίνει χαμός. Στη Νέα Πολύ βεβαίως, στη Λιβύα και Κεδονίων και στο Δάριξ Κύρου 2-4. Από εμάς πολλές τούρτες σήμερα, για σήμερα. Πολλές, πολλές. Για να δούμε τι έχει να γίνει σήμερα. 697-800-1048 έχουν ήδη έρθει πρώτες αφιερώσεις. Χαμός γίνεται βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Καλά, σε καλούμε το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Γιατί, να σου πούμε, για ακού λίγο. Κάποιος είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Είσαι η ζωή του ολόκληρη. Ναι, ναι. Σ' αγαπάει. Έφυγε από τη Χαλκίδα και ήρθε Σαλόνικα για πάρτι σου. Α, Θεσσαλονίκη παίρνουμε τηλέφωνο. Όπου και να πας θα σε ακολουθήσει. Περίμενε λίγο, δεν μιλάει. Αλεξάνδρα, είσαι εδώ. Ναι, ναι. Α, εντάξει, εντάξει. Μου κόβεις τη φόρα, ρε. Νόμιζα ότι το είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Συνέχισε. Περίμενε, περίμενε. Άσε με να τη συγκινήσω. Πάμε λίγο πάλι. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Άντε, πάμε πάλι από την αρχή. Κάτσα, βάλω άλλο τραγούδι. Όχι από την αρχή, παιδί μου, συνέχισε το. Κάτσε, ρε παιδί μου, είχα ένα ίστρο εκείνη την ώρα. Αλεξάνδρα. Όπω Παναγία. Είσαι η ζωή μου ολόκληρη. Έφυγα από την πόλη μου και ήρθα στη δική σου γιατί σ' αγάπησα. Και σ' αγαπώ ακόμα. Ωραία Σαλονίκη όμως, ε. Ναι, έχει τρίγωνα. Θα με αφήσει να κάνω ερωτική εξομολόγηση. Συγγνώμη, συγγνώμη, συνέχισε, συνέχισε. Όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω. Θα είμαι δίπλα σου πάντα. Είχα έρθει πρόσφατα στη Σαλονίκη, Αλεξάνδρα. Δεν αρχίσω τίποτα τώρα. Σου άρεσε πάρα πολύ και η φωνή μου, από ό,τι κατάλαβα και έμαθα. Με ερωτεύτηκες από τη φωνή. Για σένα μιλάς τόση ώρα. Όχι, παιδί μου, για τον Νίκο μιλάω. Α, λέω κι εγώ. Δεν είχε πάρα πολύ ωραία φωνή ο Νίκος, Αλεξάνδρα? Ναι, είχε πάρα πολύ ωραία. Μην δεις, τα ξέρω εγώ. Δηλαδή έφυγε. Μας πήρες Χαλκιδαίο και μας τον έκανε Σαλονικιό. Ναι. Α, είσαι πολύ μεγάλη, είσαι πολύ καλή. Πολύ μπράβο. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ, βέβαια. Στο δηλώνει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Προσπάθησα να κάνω μια ερωτική εξομολόγηση που μου ζήτησε ο φίλος ο Νίκος, αλλά με διέκοπτε εδώ η Ελίνα. Δεν πειράζει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τι έχεις να πεις στον Νίκο που σ' ακούει? Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό να σκέτω, τίποτα άλλο. Είναι όλη μου η ζωή. Α, ωραία, λοιπόν. Έγινε... Εμείς οι γυναίκες λέμε μία πρόταση και εννοούμε χιλιάδες πράγματα. Μπράβο, σωστό. Εμείς βάλαμε μουσικά χαλιά. Μια εικόνα, χίλιες γλέψεις. Έτσι, έτσι, Αλεξάνδρα μου. Δεν είδα εικόνα, αλλά εμείς βάλαμε μουσικά χαλιά. Βάλαμε από εδώ, βάλαμε από εκεί. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. 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 Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιάννη, στο Κατερινάκη, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα. Είστε καλύτερη. Θέλω να ακούσω το Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια και το αφιερώνω στην Κέτη. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, Γιώργο μου, και εμένα. Γιατί και εγώ είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια, κατάλαβες. Πού το θυμηθήκατε τον Νίνο με το Είμαι ένας άλλος? Το οποίο τραγούδι το έκανα story κάποια στιγμή και μου στείλανε μηνύματα direct ότι έπρεπε να κάνω τάκ και το Γιανακόπουλο. Γιατί αυτό θα βγάλει το τραγούδι. Κατάλαβες. Ο οποίο λέγεται DPG κάτι. Άμα δεν το κάνει tag, λέει, δεν μπορεί να το. Το story δεν είναι σωστό. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στη Στάσα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει αγαπάω πάρα 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 πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς τον είπαμε το φίλο μας? Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Τι κάνεις? Καλημέρα, Έλληνα. Καλά. Γιορτάζεις σήμερα, Σπύρο μου? Δεν γιορτάζω κι εγώ, όπως γιορτάζουν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Η Έφη βέβαια μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο, περιμένει δωράκι. Πες μας φαγητό που θέλεις να σου ετοιμάσεις για το βράδυ. Το βράδυ θα λείπω εγώ. Α, έχεις βάρδια. Γιατί τώρα γυρνάω. Ωραία. Από δουλειά. Τώρα ξέρεις, σε περιμένουν εκπλήξεις στο σπίτι. Έμαθα. Τώρα γυρνάς από τη δουλειά σου? Ναι, ήμουν ανοίχτα. Ήταν 12 ώρα. Α, μάλιστα. Τώρα σε περιμένουν εκπλήξεις, έχεις αντοχές? Έχω αντοχές. Ωραία, ωραία. Η Έφη ακούει τώρα. Έφη μου, ετοίμασέ τα. Λοιπόν, ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Έγινε, να είσαι καλά, Σπύρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μαράκι. Βάλτε ένα τραγούδι που δεν το περιμένει κανείς. 14 Φλεβάρι. Αυτό ποιος το λέει? 14 Φλεβάρι όταν γιορτάζαν οι άλλοι. Έχει ένα. Ο Νίνο. Ο Νίνο. Του Νίνο θέλω να ακούσω το τραγούδι. Έχω το ακούσω πάρα πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι. Ποιο Νίνο? Είναι που έλειπα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι λες καλέ, Νίνο, παιδιά. Και... Νίνο, πολύ... μόνο. Νίνο μόνο. Νίνο μόνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο που δεν σας ξεχνάμε ποτέ, βεβαίως, και είστε και πάρα πολύ. www.socafem.gr σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές εκτός Ελλάδας που μας ακούτε. Νίνο μόνο. Μα τα καλέ. Κάτι μου θύμιζε γι' αυτό. Όπως επίσης ένα ερωτικό τραγούδι είναι του Μπούγα, του Τάσου του Μπούγα σήμερα. Πώς λέγεται? Πάρε μου μια πίπα να κόψω το τσιγάρο.
Λοιπόν, καλημέρα στη Στάσα που λέει ένα χάος με σας και ας μας τα, και ας μας τα ζουν το σύμπαν. Θέλω να ακούσω τον άλλο τραγούδι, λέει η Στάσα. Το ένα χάος με σένα ένα χάος είναι με του σένα. Κωνσταντίνου Νάζη, νομίζω το τραγούδι. Αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα στον Chris. Κάτσε αυτό το έχω γράψει, είναι βεβαίως. Καλημέρα στη Μέρη που λέει ο πιο ερωτικός τραγουδιστής και ερμηνευτής της καψούρας, της ατελείωτης, είναι μόνο ο Κακοσέος. Μη λέμε ότι θέμε. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος είναι ο Κακοσέος. Για είναι εποχή και εποχή. Ναι, εντάξει. Γιατί για μένα ο πιο ερωτικός τραγουδιστής πριν τον Πάριο είναι και ο Πουλόπουλος. Βέβαια. Πιο πριν, ποιο θα πάμε, Βαμβακάρι, πού θα πάμε. Να πάμε σε Περπινιάδη. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη που λέει καλημέρα, ερωτικά τραγούδια. I will always love you. Always από Bon Jovi. Ναι. Με βιντεοκλιπάρα αυτό το τραγούδι. Πάμε σε ελληνικά τραγούδια. Ο φύλακας άγγελος του Κότσιρα και το Εμείς Μαντό Ρέμος του Κότσιρα. Το αγαπημένο μου τραγούδι και πιο ερωτικό θεωρώ ότι είναι, φίλη μου, το Κάπου θα βρεθούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω του Κότσιρα, αφού λέγαμε για Κότσιρα, προτιμώ το Τσιγάρο. Ναι, εντάξει, έχει πολύ ωραία τραγούδια. 697-800-1048, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 το πρωί. Διαβάζω για τα βαριά προστήματα που πέφτουν σε μαγαζιά και ανθρώπους οι οποίοι καπνίζουν. Βγήκα και εγώ χθες να φάω σαν άνθρωπος κανονικά, ρε παιδί μου. Ένα τσιγάρο δεν μπορεί να κάνει πουθενά, να ξέρει. Καλό να πάθετε. Πουθενά, παιδιά. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός και τώρα βγήκε η κύκλος, πώς λένε, πού καπνίζουμε. Καπνίζουμε σε στεγασμένα κέντρα διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Από νεύρα, από χθες. Εμβαδού, να σου πω κάτι. Έλα. Νεύρα. Είχε πολύ ωραία καθαρή ατμόσφαιρα παρόλα αυτά. Ωραία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι... Να σου πω κάτι. Και εγώ καπνιστής. Απλά είμαι. Έκανε πολύ κρύο χθες για να βγούμε έξω. Κοίτα, και εγώ καπνιστής είμαι. Αλλά στο φαγητό θεωρώ ότι δεν πρέπει να καπνίσει κανένας. Ναι. Στο καφέ και στο ποτό δεν το καταλαβαίνω που το κάνουν. Αλλά στο φαγητό πρέπει να σεβαστείς και αυτό που δεν καπνίζει, γιατί τρώει εκείνη την ώρα. Είναι πιο, γιατί στις καφετέρειες δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν καπνίζουν, γιατί να μην τους σεβαστείς και εκεί. Όχι, το άλλο σου λέω στο φαγητό. Ναι. Είναι διαφορετικό το να πίνεις καφέ με το να τρως το φαγητό σου και να έχεις τον άλλο με το ντουμάνι του. Ναι. Εκεί το καταλαβαίνω να μην καπνίζουν. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό το νομοσχέδιο, τι σκατά κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Ναι. Έλα εδώ μαγαζί, τι θες να είσαι, καπνιστής ή μη καπνιστής. Α, ότι να διαλέξουν τα μαγαζιά, αν θέλουν να είναι χώρος καπνιζόντων ή μη. Και να τελειώνει. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Στη Ρωσία που το είχαν κάνει αυτό, σε πληροφορώ ότι το 70% από τις καφετέρειες που πήγαμε ήταν μη καπνιστών. Ναι. Τρεις ήταν που καπνίζανε και είχαν δηλώσει ότι είναι καπνιστές. Και το περισσότερο κόσμο, βέβαια, που ήταν. Στους μη καπνίζοντες. Στους μη καπνίζοντες. Εγώ, παιδιά, αν γινόταν αυτό που λέει ο Γιώργος, θα πήγαινα να πιω καφέ σε χώρους που δεν καπνίζουν. Γιατί σκέψου ότι εκεί που καπνίζουν, τα πήγαιναν όλοι, θα φεύγαμε και τα ρούχα μας θα μύριζαν ένα μήνα. Α, ήταν ακριβώς το ίδιο, ρε, εσύ. Όχι, δεν. Ακριβώς το ίδιο με αυτό που συνέβαινε πριν λίγο καιρό. Σιγά το τέμα. Λοιπόν, το για, κάνει... για να γίνει ο χώρος καπνιζόντων, θα πρέπει να είναι κέντρο διασκέδαση με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τετραγωνικών. Μπουζούκια. Ή να είναι χώρος που έχει τυχερά παιχνίδια. Καζίνο δηλαδή. Καζίνο, φρουτάκια. Ναι. Θα πρέπει αυτό να είναι το ευαδόν, το μισό των τετραγωνικών και μπουρουμπούρου. Ναι. Να είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξαρισμό. Και επίση να. Τι κάνουν τώρα, σου λέει, επιτρέπετε εκεί, αλλά θα έχετε λάβει υπόψη σα και αυτού που δεν καπνίζουν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Όλα για του μη καπνίζοντε, παιδιά. Εμεί μαζί σα είμαι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, εσκέφτηκα. Άναψε λάμπα πάνω από το κεφάλι μου. Ναι. Οι καπνιστές, όλοι βρήκα τη λύση για όλους εσάς οι οποίοι απεχθάνεστε αυτούς που καπνίζουν. Και να συμπληρώσω λίγο ότι το πρόστιμο πάει στο δημόσιο ταμείο, ε. Λοιπόν, οι Κινέζοι βγάζουν διάφορα τσικουλά πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, σε όλες οι καφετέρειες, όλα τα φαγάδικα, όλα τα ποτάδικα κτλ. Θα θυμίσω εδώ. Θα ρωτάει, είσαι καπνιστής ή δεν είσαι καπνιστής. Ναι. Θα λες είμαι, θα σου δίνει ένα καπελάκι με απορροφητήρα. Θα σου βάζει φούλα στο μέτωπο. Άσε με, Γιώργο. Σκέψου, φοράς καπελάκι τζόκι με απορροφητήρα να ρουφάει τον καπνό να μην φεύγει στο. Τόσα βγάζουν οι Κινέζοι. Καλή σας μέρα και πολλά φιλιά σε όλους. Τι κάνετε σήμερα, πώς είσαστε, έχουμε ζώδια. Δεν ξεχνάμε τα ζώδια βεβαίως στις σημερινές ημέρες που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ερωτικά σήμερα ή είναι απλά. Είναι πάρα πολύ ωραία ζώδια. Α, ωραία, κατάλαβα. Απλά ζωδιάκια σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σας στείλω στο Σκύουρο όμως, γιατί εκεί θα πάρουμε και πάρα πολύ ωραίες σοκολάτες. Θα πάρουμε ωραία πουράκια. Έχουν φτιάξει δικά τους πουράκια, τα οποία μέσα είναι με πραλίνα, με μπουένο, με μαύρη σοκολάτα. Φράουλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δοκιμάστε, είναι καταπληκτικά γιατί είναι και χειροποίητα. Δεν είναι τα κλασικά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Μιλάμε τώρα για πουράκι το οποίο είναι και χοντρό και περιποιημένο και γεμάτη γέμιση. Βάλτε το στην κατάψυξη και βγάλτε το μετά από κανένα δύο ώρο. Σας είπα τώρα το μυστικό του κράτους. Όταν τα βάζαμε εμείς, όταν τα βάζα εγώ στα τα γνωστά πουράκια τέλος πάντων ή οποιαδήποτε σοκολατοειδή τέτοια τύπου στο συγκατάψυξη, μου λέει η μάνα μου, καλά μου λέει, συγκατάψυξη. Ακούρε μάνα το παλιό, άκου το χοντρό ο οποίος ξέρει να τρώει. Γιατί λοιπόν, αποκυλάει
ήμουνα. Σκύουρο, Σαββάτων 35. Αυτό είναι το κατάστημά μας που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε και να πάρετε πολύ ωραία προϊόντα. Είτε ξηρούς καρπούς ολόφρεσκους, είτε ό,τι έχει να κάνει με σοκολάτα, με fitness διατροφή. Τα πάντα στο Σκύουρο, Σαββάτων 35 στη Χαλκίδα. Και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γεννηθεί σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου και έχεις τα γενέθλιά σου. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, αντιμετωπίζεις όλα σου τα προβλήματα με απίστευτη ταχύτητα. Έχεις την ικανότητα να κάνεις τους άλλους να δουλεύουν για εσένα. Η γοητεία σου είναι αδιαφυσβήτητη. Είσαι δυναμικός, έξυπνος και αστείος. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Και αν έχει κάποιος φίλος σας γενέθλια σήμερα, το Αγίου Βαλεντίνου, 22-210-62-200 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Άρη, ο οποίος είναι στον Ταύρο. Θα χάσει τη δυναμική του, αλλά και την σβελτάδα του. Άντε. Ναι. Η επίτευξη των στόχων μας γίνεται πια με αργούς ρυθμούς. Επικεντρώνονται γύρω από χρήμα, έρωτα και σεξ κυρίως. Σεξ, άκη. Θα ευνοήσει πολύ Ταύρους, καρκίνους. Ταύρους. Ταύρους, καρκίνους. Ταύρε μου, θα ευνοήσει πολύ Ταύρους, καρκίνους, παρθένους, σκόρπιους. Εγώ, κύρους και ηχθείες. Θα περάσουμε καλά σήμερα. Όλων των δεκαημέρων. Λοιπόν, καλά να περάσετε κι εσείς, να δούμε τι θα γίνει με τα άστρα και τα ζώδια. Αλλά θέλω σήμερα, Ελίνα, με λόγω τη ημέρα και πιστεύει και εσύ, βέβαια, στον Άγιο Βαλεντίνο. Ήθελα λίγο πιο. Είναι που έχω τον πονόλεμο, ρε Γιώργο. Έλα ρε Ελίνα. Έλα ρε Ελίνα, σε παρακαλώ. Κάνε μια προσπάθεια. Είσαι που έχει πονόλεμο, άρα χαμήλωσε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να δω ποιο θα. Μίλα μας λίγο έτσι, όμορφα, περιποιημένα. Εγώ καιρός. Ω Χριστέ μου. Βγάζεις στην επιφάνεια τη μεγαλοψυχία, την στοργή και τη ζεστασιά της καρδιάς σου. Α. Και έτσι απολαμβάνεις την αγάπη και το θαυμασμό των γύρων σου. 6. Γιώργο. Ελίνα. Σε παρακαλώ. Συνέχισε. Καταρχήν, ακούν τα παιδιά μου. Θέλω λίγο ακόμα. Ταύρος. Είστε εξαιρετικά δραστήριος με έντονη διανοητική δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες λύσεις. 19. Συγγνώμη. Παρθένο. Σε διακρίνουν νεανική ενεργητικότητα. Ποιον είπα πριν. Ενθουσιασμό για νέους στόχους και έντονη διανοητική δραστηριότητα. Μη διστάσεις λεπτό να εκφράσεις τις ακραίες σου ιδέες. 9. Σκορπιός. Σε παρακαλώ, εγώ το δικό μου. Αυτό θέλω να μου το πεις ερωτικά. Από τη μία θα θες να είσαι εξυπηρετικός και φιλικός, ναι, και ναι, από την άλλη νευρικός και εγωιστής. Αυτό δεν θέλετε γιατί γυναίκες. Γιατί είσαι εγωιστής, καλέ. Γιατί αυτό θέλετε γυναίκες. Από τη μία να είμαι ερωτικός και μια και να πέφτει και κανένα στουκί. Για να γλιτώσεις λοιπόν ανούσιες παρεξηγήσεις, απόφυγε κόντρες για λόγους επικράτησης. 42. Εμείς. You are the boss, μην τρελαίνεσαι. Εμείς έξι τίποτα, μάλιστα. Κρυός. Πρέπει να μάθεις να συγκρατείς τα νεύρα σου αφού τα ξεσπάσματά σου δύσκολα ελέγχονται και είναι δυσάρεστα στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. 34. Ιχθύες. Πρέπει να αναπτύξεις άμεσα με προσοχή την ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής. Σήμερα είσαι ιδιαίτερα ομιλητικός, εύστροφος και κοινωνικός. 35. Δίδυμη. Μέσα σου επικρατεί ακαταστασία και σύγχυση. Πολλά τα άγχη που σε βασανίζουν. Ναι. Μείνε λίγο μόνος σου να ηρεμήσεις. 45. Μείνε λίγο στη γραμμή. Ζυγός. Μην μπλοκάρεις την ενεργητικότητά σου και τα συναισθήματά σου και θα δεις ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στα προβλήματά σου, αλλά και πολλοί τρόποι να πετύχεις στόχους. 23. Υδροχός. Έχω μπερδευτεί. Κάτσε να δω. Δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά. Υδροχός. Η μνήμη σου τώρα είναι. Το έχω ξαναπεί. Σου θυμίζει κάτι. Η μνήμη σου τώρα είναι πολύ δυνατή και θα είναι πολλές φορές σύμμαχός σου. Στην προσπάθειά σου να βελτιώσεις συγγενικές σχέσεις και να διορθώσεις οικιακά προβλήματα. 17. Δεν το έχω ξαναπεί. Τοξότης. Θες καλή. Όχι. Είσαι τόσο ενεργητικός και γεμάτος ευεξία. Θα καταφέρεις να διεκπαιρεώσεις όλες τις δουλειές. Ιδανική μέρα για έναρξη διατροφής ή άσκηση. Το 10. Εντάξει. Λοιπόν, θες να μου πεις σήμερα, μετά από το χθεσινό βραδινό σου, θα ξεκινήσεις πάλι διατροφή. Θα γίνει χαμός. Γιατί χθες το βράδυ έφαγες, έμαθα. Έφαγα, ναι, τι θες. Έφαγες. Πάει η δίαιτα, την έσπασε. Ναι. Ναι, αλλά δεν έφαγα τίποτα όλη την ημέρα. Δεν έχει σημασία. Έφαγα τα κουλουράκια εδώ το πρωί και τέλος. Καρκίνος. Οι φιλίες σου ενδυναμώνονται, όμως πρέπει να περιορίσεις νεύρα και αυθόρμητες ενέργειες για να μην υπάρχουν ρήξεις χωρίς λόγο με ένα καλό σου φίλο. 16. Νομίζω έχω τελειώσει. Α, τελείωσες. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 22-210-62-200 και επικοινωνήστε μαζί μας. Κάποιο είναι το επιδεινόμενο ζώδιο της ημέρας και σήμερα κερδίζετε τούρτες από το Βασιλείο. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά είμαστε, μια χαρά. Κρυώνουμε λίγο, κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Πώς σε λένε? Μαρία από Ερέτρια. Μαράκι μου, τι ζώδιο είσαι? Είμαι κρυός, είμαι λίγο έτσι νευρικός, νευρικιά. Πρέπει να συγκρατήσω τα νεύρα μου, είπες. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, δεν μπορείς, μαράκι μου. Τυχερό νούμερο. Δεν μπορώ, με όλες τις καταστάσεις, όχι. Γιατί, το βράδυ δηλαδή θα βγάλεις νεύρα, δεν θα έχει λίγο ζεβουζέ? Δεν νομίζω, άμα είμαι σε υπερένταση όλη μέρα. Μα το καλύτερο πράγμα στην υπερένταση είναι αυτό. Είναι να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να σου πάρει τα νεύρα. Να χαλαρώσω. Θα το προσπαθήσω, Γιώργο μου. Θα το προσπαθήσω. Εντάξει, μαράκι μου. Λοιπόν, τι πείδηση η Έλληνα? Νομίζω το Λέον. Μπράβο, μαράκι. Μπράβο, βρε Μαρία. Λοιπόν, θα σε ηρέμησε λίγο. Πήγαινε να κάνει ένα μασάζ.
Ένα μασάζ μου χρειάζεται, Έλληνα μου. Για αρχή θα σου δώσω εγώ μια τούρτα έτσι, καρδιά περιποιημένη, να τη βάλεις κάτω, να την τζακίσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στην Ελίνα που άκουσα εχθές. Ναι. Που θέλει να νηστέψει. Ναι, το σκέφτομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ελίνα μου, να το κάνεις. Εγώ το κάνω 4-5 χρόνια. Έτσι έλεγα: δεν μπορώ χωρίς τυρί, δεν μπορώ χωρίς εκείνο. Είναι όμως στην αρχή λίγο ημέρες, έτσι 3-4 μέρες μετά. Δεν θα νιώσεις ότι σου λείπει τίποτα. Όπως είναι, όπως και φαντάζομαι την τελευταία μέρα, ειδικά την ώρα που πας να κοινωνήσεις, είναι πολύ έντονη, έτσι. Ναι, είναι έντονο το συνέστημα. Και καταλαβαίνεις ότι έρχεται Πάσχα. Ναι, ναι. Κοίταξε, επειδή εγώ δεν είμαι πολύ φίλη του κρέατος, δεν δυσκολεύομαι εκεί. Δυσκολεύομαι στα γαλακτοκομικό. Αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά φέτος να το κάνω. Έχουν βγάλει υποκατάστατα. Δεν είναι 40 μέρες, Ελίνα μου, είναι 50. Είναι 50, είναι 50 παιδιά. 50. Είναι 40 είναι τα Χριστούγεννα. Εγώ αυτό που συνηθίζω, συγγνώμη, είναι ότι μεγαλοβδομάδα είμαι που νηστεύω φουλ. Κατάλαβες, αλλά μόνο αυτή η εβδομάδα δεν είναι κάτι. Είναι σαν το προσπάθησε το και θα δεις ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι κατόπτωτο δηλαδή. Μιλάνε δύο γυναίκες, δεν έχω προλάβει να. Γιώργο, τίποτα αγάπες μου, τίποτα αγάπες Γιώργο, μου. Σαν... κάτω και εσύ, Γιώργο, κάτω και εσύ. Λίγο να μπεις έτσι λίγο στον ίσιο δρόμο. Πριν τρεις μήνες έκανα ήδη 40 μέρες νηστεία. Ναι, καλά που κάνεις νηστεία. Αποτοξίνωση. Και το νομίζω ότι είναι νηστεία αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση. Δεν έφαγα κρέας, δεν ήπια γάλα, δεν είχα λάδι, μόνο ομό, δεν είχα τίποτα. Ορίστε, κάνεις τι μπορείς να νηστέψεις. Το έκανα. Δεν το έκανες, Γιώργο, έτσι. Μα δεν είχα κρέας, δεν είχα γαλακτοκομικά που απαγορευόντουσαν. Είχα μόνο κάποια ζυμαρικά. Είχα... Α, ναι, σωστά. Αποτοξίνωση απ' όλα είχα. Είχε κόψει και το αλκοόλ. Το αλκοόλ επιτρέπεται στην νηστεία όμως. Δηλαδή από την ναι, αλλά ξέρεις όταν νηστεύεις, Γιώργο μου, θα κόψει και τις γυναίκες. 50 μέρες δεν κάνεις σεξ. Εγώ όταν λέω νηστεία εννοώ όλη την νηστεία κανονικά. Έτσι, Έλληνα μου, έτσι σου φωνώ. Δεν μπορεί να μην τρως κρέας, να μην πίνεις γάλα και το βράδυ να. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Υπάρχει. Περίμενε. Στα γαλακτοκομικά έχουν βγάλει υποκατάστατα. Ναι. Στα διάφορα πράγματα έχουν βγει υποκατάστατα. Το σεξ δεν υπάρχει ακόμα. Τι υποκατάστατο υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτό που νομίζεις απαγορεύεται. Άμα το βαφτίσεις κάτι. Θα πέφτει στο κρεβάτι, Γιώργο. Ναι. Θα διαβάζει την καινή διαθήκη, την παρέα, τι έχει, τα θαύματα. Τα θαύματα του κόσμου. Και να κοιμάσαι ήσυχα. Μάλιστα. Και θα έρχομαι αύριο, καθάρχομαι κάθε πρωί και θα σας ευλογώ. Ευλόγησον. Μαράκι μου, ευλόγησον. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, μην. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα. Λιοντάρια, η επιτυχία που θα έρθει θα είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο από άποψη δημοσιότητας όσο και από άποψη ουσιαστικής κοινωνικής διάκρισης. Τυχερός αριθμός στο νούμερο 22. Καλημέρα. Στο Cafe Morning Show στον αέρα. Εδώ μαζί μέχρι και τις 11 με το κατάστημα Γεωργατζή να έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Θέλετε να φτιάξετε ένα ωραίο βαλεντίνικο γεύμα, το πω έτσι. Θα πάτε στο Γεωργατζή, Κρυζότο 71, κοντά στο Τέβη και θα πάρετε ωραία υλικά για να έχετε φρέσκα προϊόντα. Μην πάθουμε και τίποτα βραδιά γιατί τρέχουμε. Έλατε. Φαντάζεστε. Είσαι καλά. Λοιπόν, Γεωργατζή, 22-21-083-073. Καλείτε για να έρθουν τα προϊόντα του στην πόρτα σα, γιατί κάνει και πολύ ωραίο delivery, πάρα πολύ γρήγορα, με εκπληκτικές τιμές και φρέσκα προϊόντα. Γεωργατζή και με χονδρική πώληση. Και βρέθηκαν τα τρία μεγαλύτερα ψέματα που υπάρχουν στη ζωή μας. Ναι. Σκέφτεσαι κάποιο, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Κοίτα, βλέπω μια σειρά στο Netflix. Άντε πάλι. Το οποίο, άκου, πω, που έχει να κάνει έχει να κάνει με δικαστήρια. The Good Wife λέγεται, έχω κολλήσει λίγο. Ναι, καλά. Είναι δικηγόρος η γυναίκα. Και τους κλείνει όλους μέσα. Good Wife. Και είχε μια υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία είχε. Κάλεσαν μια μάρτυρα η οποία έκανε ψευδομαρτυρία. Ναι. Και της λέει, για να αποδείξει λοιπόν ότι έλεγε ψέματα, της λέει: έχετε ορκιστεί, μάλιστα. Έχετε πει ποτέ ψέματα στη ζωή σας? Όχι, λέει. Οπότε, ποτέ. Ωραία, λέει. Τώρα λέω. Πόσα κιλά είστε, της λέει. Ερώτηση. Κόκαλο η μάρτυρα. Είναι προσωπικά δεδομένα. Λέει: είμαι 52. Λέει το δίπλωμα οδήγηση στην Αμερική, δεν ξέρω να το γράφει. Λέει 60. Λέει και τα κιλά. Ναι, ναι. Ωραία, λέει. Πόσο χρονών είστε? Ερωτήσεις παγίδα. Και εκεί ο δικαστής κατάλαβε ότι η γυναίκα λέει ψέματα. Οπότε δεν βιάνεται η μαρτυρία της. Κοίτα στα κιλά. Γράφουν στην Αμερική τα κιλά. Στο δίπλωμα οδήγησης. Κάτι, δεν μπορεί να ανεβάσεις κιλά ή να κατεβάσεις. Ή έρχεται ο αστυνόμος δίπλα στους Αμερικάνους. Κατέβα λίγο να σε ζυγίσω. Ναι, ρε παιδί μου. Όταν λέει 52 και είναι 65 στο δίπλωμα. Είσαι υπέρβαρη. Κατέβαλε, πάμε μέσα. Μπορεί να τα κάνουν κάθε χρόνο, κάνουν update, ξέρω. Λοιπόν, τρία είναι τα μεγαλύτερα ψέματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, παιδιά. Που λέμε. Που λέμε και συμβαίνουν ταυτόχρονα. Γυναίκες, άντρες. Ναι, για όλους ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα είναι θα σε αγαπώ για πάντα. Και είναι ψέμα αυτό. Είναι. Όχι. Σα χωρίζει ο θάνατος, μετά δεν ξέρεις. Καταρχάς δεν αγαπάς. Σε αγαπώ για πάντα μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Ναι, άρα δεν είναι για πάντα.
Ναι. Άρα δεν είναι για πάντα και κάποιες φορές που λες σας αγαπώ για πάντα μπορεί μετά από κάποια χρόνια χωρίσεις. Ναι, μην μας το χαλάζει, Γιώργο. Λοιπόν... Τώρα που μιλάμε, αισθάνομαι ότι θα σας αγαπώ για πάντα. Ναι, καλά. Το δεύτερο ψέμα είναι, παιδιά, το δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν θα χωρίσουμε. Ναι. Πώς τώρα αισθάνομαι ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Άρα είναι ψέμα. Αύριο δεν ξέρεις. Άρα πατήσει αυτοκίνητο. Άρα δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Και το μεγαλύτερο ψέμα απ' όλα, ρε παιδιά, είναι ένα. Και έχω, δεν το διαβάζω και έχω πάθει σοκ. Το έχει πει. Το έχει πει ποτέ αυτό το ψέμα. Το έχω πει. Το έχει πει, Το έχω πει, ναι. Εγώ το έχω πει. Ίσως ναι. Για να ακούσω. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Θα σε αγαπώ για πάντα. Ένα από τα ψέματα τη ζωή μα. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Ένα από τα ψέματα τη ζωή μα. Και το άλλο που το έχουμε πει περισσότεροι, δεν έκλασα εγώ. Και περιμένω εγώ με πραγματικά έτσι. Έχω δώσει προσοχή να ακούσω τι είναι αυτό το τρίτο ψέμα που. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά που γιορτάζουν και χαίρομαι που αγαπάτε και χαίρομαι που μοιράζετε απλόχερα άφθονη αγάπη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που έχει στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Έλενα. Δεν είναι ψέματα, λέει, όταν το λέει ο άλλος. Το πιστεύει εκείνη την ώρα. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μαράκι. Ήμουν σίγουρη, λέει, από την αρχή ότι θα πει αυτό το συγκεκριμένο. Στο Χριστινάκι, έλεος, ρε Γιώργο. Αμάρε Γιώργο. Σας το χάλασα, Καλημέρα στον Νίκο που λέει το μεγαλύτερο ψέμα είναι όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και λέμε κλείσε, έχω δουλειά. Και αυτό δεν είναι άλλο, λέει, από αυτό που νομίζει. Και όχι, και το δεν είναι αυτό που νομίζει επίσης. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Άσε μας, κουκλίτσα μου, που θα κόψω και το σεξ για να νηστέψω. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας. Στο Σικάγο, λέει, δεν καπνίζεις πουθενά για το προηγούμενο θέμα του καπνίσματος. Απαγορεύεται να καπνίζεις μέχρι και σε απόσταση 5 μέτρα από την είσοδο των μαγαζιών, λέει ο Θάνος. Θες να μου πεις τώρα εσύ ότι θα κόψεις το σεξ 50 μέρες, μάλιστα. Ναι, καλά, μας έξω. Έρχομαι εδώ με νεύρα κάθε μέρα. Ναι, κατάλαβα. Καλημέρα στο πιο ωραίο και ρωτιάρικο πρωινό δίδυμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Λάμπρο, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Σε καλούμε τόσο καφέ morning show τώρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο γιατί. Λάμπρο, γιορτάζεις. Γιορτάζω. Μ' ακούτε που το φωνάζω. Κάποια σε αγαπάει πάρα πολύ. Κάποια σκέφτηκε να σε πάρει τηλέφωνο. Κάτι έχεις καταλάβει. Μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο γιατί σε θέλει η ζωή της. Μόνη μας η ζωή της. Θέλει. Εγώ τι θέλω και την αγαπώ. Τι θες και την αγαπάς, Θέλει, ναι, ναι. Θέλει η Μαρία που λες. Είσαι έτοιμος, κάθεσαι ή είσαι όρθιος? Ναι, κάθομαι. Κάθεσαι. Τι έχουμε θέμα? Θέλει η Μαρία να χορέψετε το χορό του Ισαΐα. Μα, πρώτα σιγά μου κάνει η Μαρία. Σου κάνει πρώτα σιγά μου μέσα από το Show Cafe Morning Show. Βάλε μου σε παρακαλώ τύμπανα κάτι εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Λάμπρο, τι έγινε? Λάμπρο. Δεν ξέρω τι. Λάμπρο, Λάμπρο. Η Μαρία μίλησα εγώ μαζί της στο τηλέφωνο και της είπα: Μαρία, δέχεσαι το Λάμπρο για άντρα σου? Και μου λέει: Βεβαίως, βεβαίως. Λάμπρο, Λάμπρο, δέχεσαι τη Μαρία, δέχεσαι τη Μαρία για γυναίκα τη ζωή σου. Δέχεσαι, έλα παιδιά να ζήσετε. Με το καλό. Σήμερα γάμο. Φοβερό, φοβερό. Έχουμε γάμο, παιδιά, το Αγίου Βαλεντίνου. Λάμπρο, μου σου έκανε πρώτα σιγά μου το κορίτσι σου. Θα το θυμάσαι για πάντα. Και μέσα από το Show Cafe Morning Show. Λοιπόν, είναι εκεί τώρα η Μαρία, είσαι εκεί κοντά? Όχι, είμαι στη δουλειά. Είσαι στη δουλειά, λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ. Είπες το ναι, τώρα δεν το παίρνεις πίσω. Έχει μαζευτεί με όλο το σόι και περιμένανε πώς και πώς το ναι. Λοιπόν. Ναι, μου ήρθε εκδοχνικό. Σου ήρθε, έχει πάρει και δαχτυλίδι, σε περιμένει. Λοιπόν, να ζήσετε, να ζήσετε, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Show Cafe με 104,8. Show Cafe Morning Show. Happy Valentine's Day, λοιπόν. Σήμερα 14 Φλεβάρι. Καλημέρα στο κτήμα Ανθιδών που μας περιμένει και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, σε έναν υπέροχο χώρο, σε έναν εξωπραγματικά ωραίο χώρο που δεν θυμίζει σε τίποτα την πόλη. Είσαι μακριά από το θόρυβο, απολαμβάνεις την ηρεμία, την ησυχία και την καλοπέραση. Και όχι μόνο, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα να δείτε τα ζωάκια που έχουν εκεί στο κτήμα Ανθιδών. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε και το τραπέζι για την Τσικνοπέμπτη από τώρα, γιατί θα έχουμε γλέντι, θα έχουμε ψητά, θα γίνεται χαμός. 22-21-096-465 μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να μπείτε και στο www.kτήμα-ανθιδών.gr και να δώσετε, έτσι, να πάρετε πληροφορίες και να κάνετε και την κριτική σας κράτηση. Θα έχει ζωντανή μουσική, θα έχει ωραίο φαγητό, θα έχει ωραία πράγματα. Και επειδή είναι του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θα διαβάσω ένα μήνυμα. Εντάξει, θα διαβάσουμε. Ένας φίλος, ο Χρήστος, έχει ένα θεματάκι με τη γυναίκα του. Είναι ημέρα τέτοια, λίγο περίεργη. Έχουν πάρα πολύ καιρό να συνευρεθούν ερωτικά μεταξύ τους. Ναι. Και μας έστειλε ένα ηχητικό. Ναι. Για άκου. Είμαι 27 χρόνια παντρεμένος. Κάνω σεξ με τη γυναίκα μου 8 χρόνια. Ξέρω τι φταίει. Πάει μόλις ξαπλώνει στο κρεβάτι μου, γυρίζει την πλάτη. Έλα και τώρα κάνω μερτά. Δεν μπορώ, Χρήστο μου. Δεν μπορώ. Είμαι μια διάθετη. Πόσο είναι διάθετη. Κάθομαι και βλέπω ερωτικές ταινίες.
Έχω σεξουαλικότητα πάνω μου. Πόσο υπομονή να κάνω στη ζωή μου. Πόσο. Σε εμάς έχει στείλει αυτό. Ναι, σε εμάς. Έχει 8 χρόνια να κάνει έρωτα. 8 με τη... χρόνια! 8 χρόνια. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Έρωτα με τη γυναίκα του, τη Γιώτα, ο Χρήστος. Και του λέει η Γιώτα κάθε βράδυ. Έχω περίοδο. Πόσα χρόνια λέει. 8 χρόνια. Πόσα χρόνια τη λέει, αγάπη μου, έχει περίοδο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Και λέει, έχω σεξουαλικότητα. Πώς θα τη βγάλω. Πώς θα την εκπαιδεύσω. Κάτσε μου, αγάπη μου, τι να κάνει η Ελίνα μου. Τι να κάνει, παιδιά, δεν ξέρω. Υπάρχουν. Πέρα από τον κύριο που ακούστηκε πάρα πολύ. Όχι, έκλαιγε. Α, έκλαβε. Πονεμένος ο άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Πώς είναι μονάχοι. Όχι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καιρό να συνευρεθούν. Παντρεμένος είναι ο συγκεκριμένος. Παντρεμένοι, είναι... γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας είναι. Η επιλογή ο κατάθλιψη. Καλά, πέρα από αυτό. Να σου έχει τελειώσει. Να μην αισθάνεσαι. Έχω διαβάσει ένα άρθρο που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Πώς σου πω, παιδί μου. Ναι, αλλά δεν γυρνάει να του πει. Δεν έχουν όρεξη. Πώς σου πω. Δεν γυρνάει να του πει η Γιώτα, α πούμε, Χρήστο μου, εμένα μου τελείωσε. Ναι. Νο κούκου. Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Α, γενικά, όχι που... με τον Χρήστο. Τα χάπια που πήρε από το στρατό πιάσανε εμένα. Τα αντικούκου. Πήγαινε με άλλη. Ναι. Τουλάχιστον να μπορέσει να βγάλει τις ορμές του άνθρωπος. 8 χρόνια βλέπει ερωτικές ταινίες, λέει. Τουλάχιστον μπορεί να ανακηρυχθεί ως ο πιο πιστός άντρας σε ολόκληρο τον πλανήτη που 8 χρόνια ακόμη περιμένει. Μπράβο, ρε παιδί. Εσύ τι θα έκανες. 8 χρόνια. Δεν νομίζω να έκανες τέτοια πράγματα. Έτσι, εσύ. Καταρχά δεν θα αντέχα 8 χρόνια. Σοβαρό άνθρωπο. Όχι, 8 χρόνια δεν θα αντέχα. Πόσο αντέχει ένα άντρα. Άντε, ένα. Άκου συζήτηση ένα μήνα. Α, ναι, ένα μήνα. Ένα μήνα. Όταν μιλάμε ότι συζεί με την άλλη, έτσι είσαστε στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Δεν μιλάμε τι βλέπει μια φορά στο χρόνο. Ναι. Μιλάμε ότι είσαστε στο ίδιο σπίτι, στον ίδιο χώρο. Ωραία. Ο αδέσμευτο άντρα πόσο καιρό αντέχει. Ο αδέσμευτο. Λίγο μπορεί λίγο παραπάνω. Λιγουλάκι. Γιατί... Ποιο ήταν αυτό ο ηθοποιό που είχε πει ότι είχα 2 χρόνια να κάνω. Ποιο ήταν αυτό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχε 2 χρόνια. Για συγγνώμη, δεν νομίζω να άντεχα 2 χρόνια. Εντάξει, τουλάχιστον. Έξω είχε υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Καθαρίζει η ψυχή σου και η σκέψη σου. Καθαρίζει η ψυχή. Και η σκέψη σου. Τι κάνε. Μπουκώνει τον μπουρί. Έλα, παρακαλώ. Έλα, ντροπή πρωί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μα ακούνε στην ελληνική αστυνομία. Είμαι πρωινό, λέει, στην όμορφη Ελλάδα και σα απολαμβάνουμε. Αδελφέ μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Το ξέρουμε τον Αλέξανδρο. Τον ξέρω, τον ξέρω. Καλώ. Πολύ καλό. Γράφει και κλήσει. Κόβει κλήσει. Τώρα σε πετύχει εσένα, έχει βάλει λίγο στο μάτι. Αλέξανδρε, εμείς στην ελληνική αστυνομία την αγαπάμε πάρα πολύ. Επειδή με είχε πάρει τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: Πες την άλλη να μην λέει που έχει μπλόκα, θα γίνει χαμός. Θα την γράψουμε όπου τη βρούμε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω, μου απαγορεύει κανείς να πω που έχει μπλόκο στην ελληνική αστυνομία. Ναι. Γιατί δεν μου το απαγορεύει κανείς. Ποιος δεν σου το απαγορεύει. Υπάρχει κάποιος νόμος που σου λέει ότι. Ποιος. Ήρθανε. Ποιος, μωρέ. Η αστυνομία. Ποιοι, μωρέ. Από εδώ αριστερά. Α, ποιος είναι ο κύριος. Χαίστηκε πάνω της. Τα έκανε και κάποια στιγμή. Μπράβο, Ελίνα. Για να βρούμε την φίλη της Στέλλα που εδώ έχουμε πάει ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Ναι, ναι. Της λέει τι δώρο θέλεις απόψε. Κατευθείαν, μπαμ. Α, να το αποφασίσει μόνη της. Μπαμ, ναι, 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 ναι. Πω, αυτό όμως σε βγάζει. Τι. Σε βγάζει. Δηλαδή, αν σε έπαιρνε τώρα ο Αντώνης και σου λέγε Ελίνα, τι δώρο θες το βράδυ. Δεν το έχω σκεφτεί, μη μου τα κάνετε τέτοια εμένα. Εγώ δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά. Τα απότομα είναι τα ωραία, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι ακριβό. Σκεφτούνται κάτι γρήγορο. Καλημέρα στην Αποστολία, στον Άλεξ. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Άσο. Καλημέρα. Από Μελβούρνη, πολλά φιλιά. Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια, πολλά. Χρόνια πολλά, Στέλλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Ευχαριστώ, στη δουλειά είμαι. Στη δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα. Μας έβαλε ο Νίκος να σε πάρουμε τηλέφωνο και μας λέει τι δώρο θέλεις απόψε. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το σκεφτώ και θα τον πάρω ήδη τηλέφωνο. Ωραία. Εντάξει, εντάξει, τέλεια. Όχι, τώρα πες μας γρήγορα. Μην το σκεφτείς, άμα το σκεφτείς, το χάσαμε. Α, ένα αυτοκίνητο, γρήγορα. Ένα αυτοκίνητο, τέλεια, τέλεια, παιδιά. Παραγγελία, Νίκο μου. Μόλις πρέπει να πας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο, να πας στο αυτοκίνητο. Έγινε, Στέλλα μου, καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Και στον Νίκο, χρόνια πολλά. Έγινε, έγινε, καλημέρα. Καλημέρα στο Σωτήρη. Πολλά φιλιά και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα. Στην Κέιτ, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα τη Χαλκίδα. Στο Χριστινάκι, βεβαίω, καλημέρα. Χρειάζεται να το γιορτάζουμε, λέει και λίγο. Η Μέρη, καλημέρα. Το Αγίου Βαλεντίνου τα ψέματα είναι πιο πολλά και από την Πρωταπρίλια. Ψέματα. Καλημέρα στο Μαράκι. Πολλά φιλιά στο Θάνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Να υπενθυμίσω, λέει, ότι το Αγίου Βαλεντίνου, λέει, γιορτάζουν ερωτευμένοι, όχι συμβιβασμένοι. Καλημέρα, Μημάκο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Μημάκο. Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Και εγώ, εμείς από το Σοκαφέ Morning Show, βέβαια. Σε καλούμε, είσαι στον αέρα μαζί μας. Κάποιος... Α, τέλεια. Κάποιος... Η μέρα των ερωτευμένων με σκεφτήκατε. Όχι εμείς, κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Κάποια άλλη μάλλον σε σκέφτηκε. Κάποιος άλλος. Κάποια άλλη, άλλη. Κάποια άλλη, άλλη. Μία... εντάξει, μία είναι, η Ελένη είναι. Η Ελένη είναι που σ' αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Και σου λέει, Μημάκο μου σ' αγαπώ.
Είναι. Είναι, πώς το λένε, επικοινωνούμε πάρα πολύ με την Ελένη. Αμοιβαία τα αισθήματα. Τι κάνουνε, και αυτή η οικογένεια κρατάει χρόνια από ό,τι φαίνεται. Και θέλει να σου κρατήσει χρόνια. Και θέλει να σου μεταφέρουμε ένα μήνυμα σήμερα, Δημήτρη μου. Για πες. Έτσι με ερωτικό χαλί και τα λοιπά. Θέλει να σου πει κάτι. Στον αέρα του Καφέ Morning Show. Γιατί. Μη μάκο, η πεθερά σήμερα έχει ρεβίθια. Πολύ ερωτικό μήνυμα. Δεν τα τρως τα ρεβίθια, Δημήτρη? Της πεθεράς τα ρεβίθια δεν τρώω. Α, της πεθεράς. Αλλά τα τρώω, αλλά της πεθεράς τα ρεβίθια έχουν παρενέργειες. Προκαλούν αέρια, ε. Θα ζεσταθεί η ατμόσφαιρα τουλάχιστον. Ναι. Έγινε, Δημήτρη μου. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, ρε παιδιά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Δανιέλα. Πώς είστε, λέει, παιδιά? Θέλω να μπορείτε να βάλετε όσο έχω εσένα του Μητροπάνου. Το αφιερώνω στον Αντρούλη μου που τον αγαπάω πάρα πολύ και κάθε μέρα τον ερωτεύουμε και πιο πολύ. Καλημέρα στο Στράτο, στον Κώστα, καλημέρα. Επίσης, πολλά φιλιά στην Γκαμπριέλα. Στο Μάκη, καλημέρα. Φανταστικό τρελοκαψούριδε, Γιώργο Κέλλη. Έτσι, δώσε λίγο πόνο. Χαιρετίσματα πολλά στο Δημήτρη και τη Φωτεινή από Χαλκίδα. Στην Αθανασία, τη γυναίκα μου. Δεν θα πω χρόνια πολλά, γιατί κάθε μέρα τη γιορτάζουμε και κάθε μέρα, ας πούμε, είμαστε ερωτευμένοι. Good morning, morning show. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι που θέλει να αφιερώσει και ένα τραγούδι ο φίλος μας. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα της Χαλκίδας. Θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι των Professional Sinners, το «Όταν σ' είχα πρωτοδεί», στη μικρή μου την Τζέσι, γιατί είμαστε 1,5 χρόνο μαζί και είναι σαν να είναι πρώτη μέρα ακόμα. Και πάλι καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στείλτε τα μηνύματά σας, έτσι ακριβώς το ηχητικό σας μηνυματάκι, την αφιέρωσή σας και το τραγούδι που γουστάρετε στο Viber Show Cafe Morning Show 697-800-1048. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα η σημερινή για να κάνετε ωραία δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Υπάρχουν διάφορα έτσι δώρα που μπορούν να κάνουν τα ζώδια μεταξύ τους. Τι δώρο θα πάρεις εσύ στην καλή σου? Τίποτα. 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 Δεν θα πάρεις δωράκι? Όχι. Γιατί? Α, πρέπει. Συγγνώμη, ένα λουλουδάκι, κάτι, ένα τριαντάφυλλο που λέγαμε χθες που με πιάσαν στον δρόμο. Με πιάσαν στον δρόμο δύο ακροατές και μου λένε: μα καλά, τρία τριαντάφυλλα, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν. Αυτό θα τις πάρω. Τρία τριαντάφυλλα. τρία γαρίφαλα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Ένα ωραίο δώρο τώρα που επειδή με έβαλε στην σκέψη, δεν το είχα σκεφτεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο θα είναι να βάλω μια κορδέλα, να είμαι γυμνός με μια κορδέλα. Το δώρο της, ας πούμε. Ναι, έλα πάρ' το. Έλα πάρ' το. Λοιπόν, ο κρυός. Ο κρυός, τα υλικά αγαθά δεν τον συγκινούν. Ναι, καλά. Έτσι. Θέλει να δει προσπάθεια πίσω από το δώρο. Άντε. Ένα μικροσκοπικό μαύρο φόρεμα. Σκέψου ένα κρυό που ξέρεις. Αν του έρθει ένα μικροσκοπικό μαύρο φόρεμα, με ωραία εσώρουχα, ας πούμε, ναι, θα εντυπωσιαστεί. Τον κρυό που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Όχι. Ό,τι και να φόραγε, εντυπωσιασμένος θα ήταν. Λοιπόν, ο Ταύρος θέλει ηρεμία. Το κατάλληλο δώρο είναι ένα δωμάτιο σε πολυτελές ξενοδοχείο σε ένα μακρινό προορισμό. Ναι. Ο Δίδυμος θέλει κάτι πάρα πολύ έτσι, ρομαντικό. Μία πρόταση είναι να κλείσει ένα τραπέζι σε ένα κουβανέζικο εστιατόριο. Κουβανέζικο κιόλας. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ο καρκίνος θέλει να του αφήσει ένα τριαντάφυλλο δίπλα στο μαξιλάρι, χωρίς να το περιμένει. Τίποτε. Συμφωνώ για τους καρκίνους. Ναι, έτσι είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό είναι και για τους τοξότες όμως. Θέλεις τριαντάφυλλο και εσύ πρωί-πρωί. Τα λιοντάρια, ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνισή του, δηλαδή ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ. Πάρτου του λέω παπούτσα. Ο Παρθένος θα ήταν ευτυχισμένος αν αισθανόταν, ας πούμε, ότι εκείνη την ημέρα η γυναίκα έχει φροντίσει όλο το σπίτι, όλα είναι στην εντέλεια και αυτός μυρίζει ντετόλ. Και μυρίζει ντετόλ. Και μυρίζει χλωρίνη. Αυτό. Ο Παρθένος είναι κομπλέ. Ο ζυγός που τραβάς, λες, από ζυγό, ναι, θα είναι να πάρεις άδεια από τη δουλειά σου μία μέρα. Δεν μπορώ, ναι. Και ο ζυγός να πάρει άδεια. Ναι. Και να τον απαγάγεις εισαγωγικά με το αυτοκίνητο. Χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Μια έκπληξη, φεύγω από τη δουλειά, έρχομαι, σε παίρνω και εξαφανιζόμαστε. Δεν ξέρεις που πάμε. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μπορεί να πάω και σπίτι. Ο Σκορπιός έχει ένα θέμα. Θέλει να πάει κατευθείαν στο ψητό. Στο ζουμί, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θέλει. Τα περιφερειακά δεν του αρέσουν. Συμφωνώ. Δεν του αρέσουν. Οπότε, χαμηλός φωτισμός, μαύρα σαντέν σεντόνια στο κρεβάτι. Έτσι. Συνέχισε λιγάκι. Συνέχισε κι άλλο. Θέλει να πιάσει. Θέλει να πιάσει το σωστόρι, το σκορπιό και το τοξότη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα δεν ξέρω τι θα. Κάτσε να σου δώσω εδώ, γιατί δεν. Έλα, παιδιά. Δηλαδή, ζωντανή εκπομπή είμαστε τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι θες, ρε Λίνα, τώρα. Τι να κάνω, αφού το παλικάρι εδώ πέρα έχει θεματάκια. Δρόσο, συγγνώμη. Γιορτάζεις εσύ σήμερα? Όχι.
Λοιπόν, ψάχνουμε κοπέλα κάποια που να είναι ελεύθερη. Σας δίνουμε το δρόσο. Σας δίνω και ένα γεύμα. Τοξότης, ε. Είναι τοξότης, είναι ψηλός. Πόσο ύψος έχεις, ρε? 1,80. Έλα κοντά στο μικρόφωνο τουλάχιστον να ακούσουν την υπέροχη φωνή σου. 1,80 είσαι. Σιγά, ρε, δρόσο, είσαι και 2 μέτρα. Αμάρεσαι, έχεις πρόβλημα με το 1,80, ρε. Μα δεν είναι 1,80. Πόσο είναι? 1,79, ξέρω, 1,80. Λοιπόν, συνεχίζω. Μαύρα σατένε, μαύρα εσόρουχα, σεντόνια για το Σκορπιό. Χαμηλό φωτισμό. Χειροπέδες. Χειροπέδες, μαστίγια. Μαντήλια. Μαντήλια στα μάτια. Τι να τα κάνετε αυτά? Κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχεις φαντασία. Εγώ φαντασία έχω. Εσείς τι έχετε? Ρε παιδί μου, στο Σκορπιό τώρα. Ο άντρας σου, Σκορπιός είναι, άσε με μένα. Ναι. Έτσι. Το βράδυ που θα είναι στο σπίτι. Ναι, ναι. Θα χαμηλώσει τα φώτα, θα διώξει τα παιδιά να πάνε στη γιαγιά. Θα χαμηλώσει τα φώτα, θα μπει μέσα. Ναι. Και α πει, έτοιμη είναι. Θα σκεφτεί από μέσα του. Θα ανέβει πάνω στην κρεοτοκάμερα και θα είσαι εσύ με τα σατέν σου, τα μαύρα σου, τα σεξι σου, τα πρόστιχα, τα τέτοια. Στο κομμωδίνο θα είναι οι αλυσίδες με το γουνάκι. Ναι, ναι. Θα αφήσεις ένα μαντίλι να είναι δίπλα στις χειροπέδες. Ναι. Και θα σου δέσει τα μάτια, θα σου δέσει τα χέρια και τι δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις και το θέμα. Του Σκορπιού του αρέσουν αυτά τα παιχνίδια με τα μαύρα, τα σατέν, τα εσώρουχα. Το θέμα είναι το τοξότη που είμαι εγώ, του αρέσει η ορειβασία. Οπότε εγώ θα είμαι για ορειβασία εκείνη την ώρα, καταλαβαίνεις. Αγάπη μου, ορειβασία θα κάνεις. Ορειβασία θα κάνεις το κέρατό μου, το τράγιο. Ορειβασία θα κάνεις και σήμερα. Παράταμε. Δεν ήθελα τώρα να πιάσω το θέμα του Τσιτσιπά, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τσιτσιπά, και είναι... τα ζώδια περιμένουν. Στέλνει μηνύματα. Τα υπόλοιπα ζώδια, πού τα πήγες? Α, να πω και τα υπόλοιπα ζώδια. Δεν θέλει ο κόσμος να μάθει. Εντάξει, συγγνώμη. Ωραία. Ο τοξότης σας είπε ότι είναι για την ορειβασία. Αγαπά περιπέτεια, αδρεναλίνη και τέτοια. Μας πίνεις έτσι. Ναι. Ο εγώκερος είναι ένα μικρό παιδί. Ο εγώκερος. Ναι. Αγόρασε του κάτι σπάνιο. Πήγαινε σε ένα παλαιοπολείο. Κάτι με αντίκες. Πάντου κάτι. Ένα δισεύρετο, ρε παιδί μου. Κάτι που δεν ένα γαλματάκι. Ναι, που να κρύβει μια ιστορία. Ένα βινίλιο, ένα παλιό γραμμόφωνο. Και καθίστε το βράδυ, αντί να κάνετε Χακούνα Ματάτα, να λέτε την ιστορία του βάζου. Βέβαια. Ο υδροχός θέλει ένα πεπαλαιωμένο κρασί. Α. Θέλει. Πώς σου πω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο γευσηγνώστης δηλαδή. Θέλει λίγο να νιώσει την παλαιότητα να του κρασιού. Να μαγειρέψει μια συνταγή που δεν. Που δεν υπάρχει. Βάλε μέσα μόνο ό,τι θες. Αν τσιμψουγεί πέτα τους κατάγει. Και πες του το φτιάξει ο Πετρετζίκης. Και τέλος τα ψαράκια, επειδή είναι ρομαντικά, θα του πάρεις ένα πολύ ωραίο δώρο. Πάρ του το πρώτο δώρο που του πήρες όταν το πρωτογνώρισες. Να θυμάμαι. Μποξεράκι θα ήταν. Αυτό σου είχα πάρει όταν ήμασταν στην πρώτη καφετέρια που καθίσαμε μαζί. Μπράβο, οπότε Ελίνα, άνοιξε το σιρτάρι, ναι, με τα σόβρακα. Βγάλε τον πρώτο μποξεράκι που το πήρε, ξαναβάλε το πακέτο και ξαναδώστε το. Πού δεν το θυμάται, θα του κάνει. Εντάξει, εντάξει. Να το πάρω και στο κάθε ζώδιο, είναι διαφορετικό. Να το πάρω και στο νούμερο λέει, που φόραγε τότε. Μισό λεπτό. Στο Σκορπιό συμφωνείς? Ναι, απόλυτα. Ωραία. Και εγώ σε τοξότη συμφωνώ. Άσε, πότε τι γίνεται? Οπότε θέλω να σου πω ότι πέφτουμε μέσα. Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα, εσύ με έναν Σκορπιό? Ναι, αυτό είναι έτσι, το θέμα. Ο Σκορπιός θέλει τα μαύρα σατέν, τα πρόσεχα, τα μαύρα τα εσώρουχά σου κτλ. Και εσύ θα πας για ορειβασία. Θα πάμε για ορειβασία και θα κλείσουμε σε ένα δωμάτιο. Όρεξη μετά. Σε ένα ξενοδοχείο δωμάτιο και θα κάνουμε μετά διαπράγματα. Θα ανέβεις εσύ στον Όλυμπο. Θα ανέβω στο Everest. Θα ανέβει στο Everest. Στον Όλυμπο, στον Κίσαβο. Στα δύο βουνά μαλώνανε. Θα ανέβει εσύ και μετά θα έχει κουράγιο να κάνει σεξ. Ο τοξότης τα πάντα μπορεί. Ναι, καλά. Ο τοξότης είναι ένα άνθρωπο με αδρεναλίνη από μόνο του. Ναι, ναι. Δεν έχει κανένα θέμα. Δώσ' μου να πάρει τον άντρα σου ένα τηλέφωνο. Δώσ' μου να πάρει τον άντρα σου ένα τηλέφωνο να μα τα πει ο ίδιο. 697-800-1048. Πείτε μα αν έχουν πέσει μέσα τα ζώδια, παιδιά. Πείτε μα τι ακριβώ πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό δώρο για το κάθε ζώδιο. Είτε είναι πρώην, είτε είναι νυν. Κάτι το οποίο, παιδί μου. Έχετε κάνει δώρο και έχει πέσει μέσα. Πείτε ρε παιδί μου, τι δώρο θα πάρετε εσείς τα εταιρών σας ήμιση. Δώστε ιδέες στην Ελίνα, δώστε για να δώσουμε ιδέες και εμείς στον κόσμο τι δώρο θα πρέπει να κάνουμε σήμερα. Όπως η Έλενα δίνει ιδέα στο Γιώργο να παίξει τη φλόμυγα. Τη φλόμυγα. Τη φλόμυγα. Γυμνή. Καλέ, τι λες. Καλή ηρέμηση λίγο. Μου ήρθε ωραίο παιχνίδι. Για πες το. Θυμάστε ένα παιχνίδι που ήταν ρε παιδί μου στον τοίχο ο γάιδαρος και εσύ έπρεπε να καρφώσει την ουρά σε σωστό σημείο. Τι παίζατε τώρα, παιδί μου? Όχι, στο σχολείο το κάναμε αυτό. Που και καλά ήταν η ζωγραφιά του γαϊδάρου στον τοίχο, σου κλείναν τα μάτια και εσύ έπρεπε με τις οδηγίες των συμμαθητών σου να καρφώσει την ουρά στο σωστό σημείο. Αυτό που ναι. περιγράφεις, ναι. Που δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί εγώ είμαι από του Μιχελή. Έτσι λοιπόν. Το υπόλοιπο θέμα του Αγίου Βαλεντίνου και στο κρεβάτι, πώς συνδυάζεται? Σκέψου λίγο. Τι να καρφώσεις? Γιώργο! Τι λέει, παιδιά? Καλημέρα και στον φίλο τον Σταύρο, ο οποίος μας έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι μια μητέρα που λέτε, ναι, η οποία έχει 10 παιδιά. Ναι. 10 ολόκληρα παιδιά.
Είναι, περίμενε, ένα ανέκδοτο είναι. Όχι, πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία. Λοιπόν, είχε 10 παιδιά και πήγε βέβαια στην Πρόνοια για το επίδομα. Τι ρωτάνε βέβαια στην Πρόνοια. Έχεις, πόσα παιδιά έχεις, λέει 10. Και πώς τα λένε, για να αρχίσουν να γράφουν τα ονόματα των παιδιών. Γιώργο, 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 Γιώργο. Όλα τα λένε Γιώργο, λέει η κυρία. Και όταν θέλετε να τα φωνάξετε για φαγητό, λένε οι άλλοι, τι λέτε. Α, λέει Γιώργο, έλα να φας και έρχονται όλα. Οπότε όλα θα φάνε. Οπότε κομπλέ, έλα να διαβάσεις. Λοιπόν, και άμα θέλετε κάποια βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού, τι λέτε. Α, Γιώργο, έλα λίγο να βοηθήσεις, έρχονται όλα, τελειώνουμε. Και αν θέλετε να μιλήσετε μόνο με ένα από όλα αυτά, πώς θα φωνάζετε. Α, λέει εύκολο. Με το επίθετό τους. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Λοιπόν, πες μου λίγο τι γίνεται με το Survivor, ξέρεις. Είδα χθες. Τι γίνεται. Κερδίσαμε χθες. Ναι. Προμήθειες, έξτρα προμήθειες. 5-3 νομίζω το σκορ. 5-4. 5-4 στα 5 παίζουν. Καλά, βαριούνται. Τι κάνουν. Έχει κάποια παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα που είναι για τις προμήθειες. Ναι. Οπότε και τα παιχνίδια είναι στο 5, αλλά παίζουν διπλό. Δηλαδή παίζει ένας άντρας, μία γυναίκα. Ένας άντρας, μία γυναίκα. Ναι. Δηλαδή ζευγάρια. Οπότε σου λέει το σκορ να πάει στα 5. Α, κατάλαβα. Οπότε είναι 2 επί 5, ναι. 10. Μετά παίξανε τύπου ταμπού και τα λοιπά το βράδυ. Αυτά. Λοιπόν, εγώ MasterChef δεν είδα πολύ, είδα λίγο, αλλά διάβασα διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί στο MasterChef. Να σας πω ότι σαρώνει σε τηλεθέαση, γίνεται χαμός. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο αγαπημένος μου, πήγε να δοκιμάσει ένα πιάτο της κόκκινης ομάδας και κάει και από το πολύ πιπέρι. Άρχισε να βύχει, να κλαίει. Άρχισε να κάνει διάφορα έτσι πράγματα. Και έκανε και μία ανακοίνωση. Γιατί τους λέει, ξεχάστε το παιχνίδι, λέει, όπως το ξέρατε. Φέτος, λέει, παίζετε αλλιώς. Είπε διάφορα πράγματα ο Ιωαννίδης. Αλλά δεν θα σταθώ εκεί, θα σταθώ στον Τσιτσιπά, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη και είπε διάφορα πράγματα, ρε παιδί μου. Ο Τσιτσιπάς είναι μόνος του. Ναι, ελεύθερος. Και από όταν τον γνωρίσαμε και είναι και όμορφο αγόρι. Εντάξει. Έτσι, έχει ένα δικό του, μία δική του ομορφιά. Τόσο καιρό ήταν μόνος του, ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις τώρα. Πολιορκείται. Λοιπόν, έδωσε οδηγίες για όποια ενδιαφέρονται πώς μπορεί. Να την πέσει στο Τσιτσιπά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κάλεσε λοιπόν κοπέλες να τον φλερτάρουν, αλλά είχε βάλει έναν όρο. Ωραία. Τσιτσιμο πέσιμο. Λοιπόν, πώς θα το τσιτσιμίσουμε το Τσιτσιπά. Δεν έχω, λέει, χρόνο για σχέσεις και για έρωτα. Είμαι πάρα πολύ απασχολημένος με αυτό που κάνω. Είναι ερωτευμένος με τη ρακέτα του. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι στο μυαλό μου είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι θα έρθει η ώρα, αλλά όποια, λέει, ενδιαφέρονται όμως να με φλερτάρει. Θα μου στείλει, λέει, DM στο Instagram. Μάλιστα. Μόνο. Η ιδανική πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα. Μόνο αυτή θα μπορέσει να τη. Και θα το καταλάβει από μια φωτογραφία. Με ένα μήνυμα. Ωραία. Καταλαβαίνει τον άλλον. Σε αρέσει ο Τσιτσιπάς. Και θες να τσιτσιποπέσεις. Ναι. Λοιπόν, και θέλει, σου λέει, τώρα διαβάζει αυτό εδώ πέρα, στείλε με ένα direct στο Instagram. Πρέπει να έχεις καλό χαρακτήρα, σου λέει. Πώς θα δείξεις το μήνυμά σου ότι έχεις καλό χαρακτήρα. Κοίτα, θα σου πω. Σαν γυναίκα που θα στείλει στο Τσιτσιπά. Εσύ λαμβάνεις καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα πεσήματος στα social media, ωραία. Δεν την καταλαβαίνεις την άλλη. Πού να καταλάβεις. Με το καλησπέρα, τι κάνεις. Από το γραφικό χαρακτήρα. Άσημας, ρε Γιώργο. Είναι τα φενιά. Λοιπόν, όχι. Καταλαβαίνεις τώρα, άμα είναι ευγενική, άμα είναι έτσι ντροπαλή, την αντιλαμβάνεσαι. Αλλά άμα είναι καψούρα και σου στείλει όλο το ισόψυχό τη. Ναι. Εκεί μπορεί να την κριτικάρεις λάθος. Ναι, εντάξει, τώρα εκεί θα πρέπει να δείξει. Παιδί μου, πες στα κορίτσια που θέλουν να τσιτσιποπέσουνε. Ναι, ναι, λοιπόν. Τσιτσιποπέσιμο τώρα. Καταρχάς ξεκινάς λέγοντάς του πόσο πολύ τον θαυμάζεις. Α, ξεκινάμε το κλείψιμο. Και πώς. Όχι, δεν είναι. Θαυμασμό. Μην τον μπερδεύεις, το θαυμάζεις. Κλείψιμο. Για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πόσο πολύ αντιλαμβάνεσαι την προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει. Α, τον γράμμα θα γράψουμε. Δεν το πας μόνο. Δεν ξεκινάς. Καλησπέρα, Στέφανε, μου αρέσει. Κατάλαβα. Παιδιά, κορίτσια μου, καλά. Άμα θέλει να στείλει μήνυμα στο Τσιτσιπά, επειδή τις νύχτες δεν έχει τι να κάνει. Το στείλετε γράμμα. Όχι. Δηλαδή, πόσο σε θαυμάζω, Τσιτσιπά μου, πώς την έπιανε έτσι τη ρακέτα, Τσιτσιπά καλέ, μου. Και έχει σκοπή. Τι του έκανε το. Από μένα είναι όχι. Πες έναν που κερδίσαμε. Πώς τον λέγανε, το Φέντερελ. Το Φέντερελ. Πώς του το κάρφωσε το μπαλάκι του Φέντερελ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος. Δεν έχω ελπίδες με τον Τσιτσιπά. Όχι, δεν έχει. Έχει σκοπή. Έχει σκοπή από το καλημέρα. Ο Στέφανος, τι θέλει. Όταν ένα άνθρωπο είναι τόσο φόκου στη δουλειά του. Δηλαδή, είμαστε ένα σου στείλει άλλη και σου λέει: τι παραγωγάρα είσαι, τι ωραία φωνή που έχεις, πώς τα λες έτσι τα ανέκδοτα. Φτιάξε με. Τι ωραίος που είσαι. Δηλαδή, σε ακούω το πρωί και μου ανοίγει η καρδιά, ρε παιδί. Εγώ χαίρομαι ότι στο Τσιτσιπά δεν είχε λόγια να πει, εμένα έχει. Για λέγε, για συνέχισε. Στο Τσιτσιπά δεν είχε κάτι να πει. Έλα, Λινάκι, μόλα. Εντάξει, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι. Έλα, άφησε τον ερωτά σου να βγει έξω. Έλα, άφησε τον. Καλημέρα.
Και ψάχνουμε. Ψάχνουμε. Αναστασία. Συνέδεσα. 697-800-1048. Καλημέρα στην Έλενα. Από το προφίλ καταλαβαίνεις αν ο άλλος έχει μυαλό ή δεν έχει. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Πασχάλη που λέει πούστε ρε παιδιά. Πούστε ρε παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι ο Γιώργο Βαλεντίνου, αλλά εμείς Πασχάλη μου εδώ. Πούστε όλοι οι ερωτευμένοι ρε παιδιά. Ο Πάνος λέει: πάντως πήρα κάτι πρωτότυπο για τη γυναίκα μου. Τη πήρα Halls. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ανέκδοτο που λέει η γυναίκα. Δεν φωνάζει. Όχι. Επειδή η γυναίκα λέει: άντρα μου, τι θα μου πάρει φέτος το Άγιο Βαλεντίνο. Θα σου πάρω κάτι για το λαιμό. Πόπου λέει Αντρούλη μου, φανταστική μου άντρα, σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, Halls. Καλημέρα στο Σταύρο, βρε, τελικά είσαι μάστερ στα ανέκδοτα. Δεν είναι το ανέκδοτο μόνο, είναι και ο τρόπος που το λες και εσύ το έχεις πολύ ρε φίλε. Είσαι άνθρωπος που θα κόλλαγε σε κάθε παρέα αρκεί να είχαν χιούμορ. Συμφωνώ, γιατί δεν με κάνουν παρέα και δεν έχουν χιούμορ. Συμφωνεί ο Γιώργος ότι έχει χιούμορ. Πλάκα κάνω, έχει πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα στον Νίκο που λέει να είμαι πρώην ορειβάτης. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Χριστίνα μου, τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά. Καλημέρα Χριστίνα, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ και σε εσάς. Λοιπόν, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο όμως Χριστίνακη και να σου αφαιρέσω ένα τραγούδι. Για ακούσέ το. Κράτησέ με για πάντα κοντά σου. Τι λες τώρα? Στο μικρό το κελί της καρδιάς σου. Διονυσίου μόνο. Αχ, τι, έλα πες το. Έλα, πες το, μην τρέπεις. Τι να πεις, πες αυτά που νιώθεις τώρα. Βγάλ τα ισόψυχά σου, ο Μάκης ακούει. Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια, γιατί μιλάγαμε πριν από λίγο και δεν μου πει τίποτα. Γιατί να σου πει, αφού είναι έκπληξη, να σου πει την έκπληξη. Surprise! Hello! Σίγουρα. Λοιπόν, σας αγαπάει πάρα πολύ, σας δηλώνει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Τι θα ετοιμάσετε σήμερα το βράδυ, θα κάνετε τίποτα? Κάτι έχουμε πει να κάνουμε. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, έγινε Χριστινάκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Τσάω. Σήμερα το βράδυ πάμε σχολαρχείο, παιδιά. Εκεί πηγαίνουμε για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε, να αγαπηθούμε περισσότερο και να έρθουμε πιο κοντά με εκείνον ή εκείνη που έτσι θέλουμε να πλησιάσουμε. Σχολαρχείο 23289, τηλέφωνο για κρατήσεις. Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδος. Ρε Γιώργο, θέλω μία χάρη. Θα βγω με το μαράκι απόψε και δεν έχω φράγκο, ρε. Άραξε, αδελφέ. Άραξε, γι' αυτό είναι η κολλητή. Θα βγω εγώ με το μαράκι. Καλημέρα στον Νίκο που με καλεί για ορειβασία στον Όλυμπο ή στα μετέωρα. Τα μετέωρα λίγο τα φοβάμαι, ενώ τον Όλυμπο τον έχω πιο εύκολα, νομίζω, Νίκο. Πήγαινε έτσι κανένα λόφο με παγωτό. Καλημέρα. Η Ελίνα, πάτε σε βουνό να έχει παγωτατζίδικο πάνω, αντί από τα ανεβαίνει. Καλημέρα στον Γιώργο. Στον Κώστα, συγγνώμη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Κοιμάσαι, Ιωάννα? Όχι. Όχι. Λοιπόν, για ακού λίγο τι σου φέρουν μέσα από το Show Cafe Morning Show. Πότε θα σε δω, τι να περιμένω. Βέρτης, παιδιά, είναι ο Βέρτης μόνος του, τρέχει μπροστά. Επειδή είσαι βερτικιά και σε αγαπάει πάρα πολύ και είσαι και η μητέρα των παιδιών του, ο Κώστας σου αφιερώνει κάτι από Βέρτη. Είσαι αφιερωμένος, σε αγαπάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αρέσει ο Βέρτης? Ναι, τρελαίνομαι. Εμένα πολύ, πολύ. Πόσα παιδάκια έχετε? Τρία. Να σου ζήσουν. Να σας ζήσουνε. Πώς την παλεύεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγοράκια, κοριτσάκια, τι είναι? Δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Ηλικίες? 10 ο μεγάλος μου, 5,5 ο μεσαίος και 4 η μικρή. Μπαμπάμε. Πάντα κιούτα. Ναι, έτσι. Οπότε σήμερα αφήστε τα παιδιά στη γιαγιά, στον παππού, νταντά, δεν ξέρω τι. Μου έλεγε μία φίλη μου που έχει τρία παιδιά, γιατί εγώ έχω δύο. Μου έλεγε στα τρία παιδιά, πάντα το ένα περισσεύει. Τι να το κάνω, ε? Όχι. Έτσι μου λέει. Ωραίες φίλες έχεις. Όχι, ρε παιδί μου, το ένα το δίνεις στη μία γιαγιά. Το άλλο το δίνεις στην άλλη γιαγιά. Το άλλο πού το πας? Πάρ' το μαζί. Κατάλαβα. Πάρ' του νταντά, ξέρω εγώ. Άκου τι λέει. Λοιπόν, κανονίστε σήμερα το βράδυ, ξέρεις, καμιά γιαγιά, κανένα παππού, κάπου αφήστε λίγο τα παιδιά, κανένα τριωράκι, τετραωράκι, λίγο να βρεθείτε λίγο με τον Κώστα. Δεν προλαβαίνουμε. Γιατί δεν σου λέω εγώ, παιδί μου, υπάρχει θέμα στα τρία παιδιά. Γιατί μωρέ δεν προλαβαίνετε? Τι ώρα κοιμούνται το βράδυ? Εντάξει, όταν έχουν σχολείο πέφτουν. 9.30 ώρα έχουν πέσει για ύπνο. Εντάξει. Και εμένα 9.30 πέφτουν. 9.30. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, να αφήσει τα παιδιά στο σπίτι με την ταντά και να πα εσύ για ένα γεύμα σχολαρχείο, να πα σε ένα ξενοδοχείο μετά, λίγο να είναι το ζεβουζέ, λίγο διαφορετικό. Γιατί θα βήξει τώρα το μωρό, να θα σηκωθώ να δω γιατί βήχει το παιδί. Θα σηκωθεί το 10χρονο να κοιτάει την κλανότρυπα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Έγινε, καλή σου μέρα, Ιωάννα. Κατά τα άλλα, να περάσει το ωραία. Φίλια, φίλια. Να σε καλά, καλημέρα. Και τώρα που έλεγε αυτό με τα παιδιά. Έχω ένα φίλο που έχει βρει πατέντα παιδιά. Έχει δύο παιδιά και αυτό και τώρα πιέρε και λίγο μεγαλύτερα. Λοιπόν, όταν ήταν πιο μικρά. Το βράδυ ήταν δύσκολο να συνευρεθεί με τη γυναίκα του. Να κάνουν γουτσου γουτσου μουτσου μουτσου. Ναι. Τι έκανε? Την ώρα που φεύγανε τα παιδιά στο σχολείο,
άφηνε στο πόδι στη δουλειά έναν φίλο του, έτρεχε στο σπίτι πριν πάει η γυναίκα για δουλειά να κάνουν σεξ να πάνε πάλι στη δουλειά. Σαν αντιβίωση με ακούγεται λίγο. Ναι. Ξέχασα να πάρω το χάπι μου. Μπράβο, έφευγε σπίτι. Ξέχασα να πάρω το κινητό μου. Έφευγε στο σπίτι. Ναι, περίμενε η γυναίκα. Αλλά πολύ άγχος. Έτοιμη. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Περιμένει. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα. Προσπαθούμε να κάνουμε όσα περισσότερα wake up call, αφιερώσεις αγάπης προλαβαίνουμε μέχρι τις 11. Ό,τι προλάβουμε θα πάρουμε, γιατί είναι και κάποια που δεν το σηκώνουν καθόλου και χάνουμε το χρόνο μας και εκεί. Παιδιά, είστε φανταστικοί. Είναι τέτοια η συμμετοχή σας σήμερα με τηλέφωνα, με wake up calls, με αφιερώσεις, με τραγούδια. Στα social πάρα πολύ, στον αέρα, στα τηλέφωνα. Δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τώρα τα παιδιά τηλέφωνα έξω. Γίνεται χαμός, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας σε όλους. Και αν κάτι δεν προλάβουμε, μην μας κρατήσετε πολύ κακία. Καλή καρδιά, παιδιά, κάθε. Μην μας κάνετε unfollow και έχουμε άλλα μετά και τρέχουμε όπως εχθές. Είσαι καλά. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Ω, χαμός. Η τσαντίλα πάει και έρχεται, κυρίες και κύριοι. Εχθές το πρωί έρχομαι εδώ. Θα σας πω εγώ τι γίνει τώρα, γιατί ακούμε τώρα τι γίνεται με την Πάολα, τη Συνατάκια και τις γύρω-γύρω περιοχές. Λοιπόν, έρχομαι εδώ χθες και λέω στον Γιώργο, κάτι γίνεται στο Instagram. Αναστατωμένη. Ναι, και του λέω κάτι γίνεται. Μου λέει τι, λέω κοιμήθηκα με τόσους followers, ας πούμε, π.χ. στο σοκ και ξύπνησα με το κάτι έχει γίνει. Μου λέει κανένα κόλλημα ο Γιώργος, τώρα δεν είναι και σημασία. Κανένα κόλλημα μου λέει. Δεν θα σκάσω κιόλας. Λέω καλά, εντάξει, το αφήνω κι εγώ. Δεν τρελαίνεται αυτό, δεν τρελαίνομαι κι εγώ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και τη ζωή μας κανονικά. Όχι, να πει την αλήθεια κάθε 10 λεπτά. Με ρώταγε, τι θα γίνει τώρα αυτό. Όχι κάθε 10 λεπτά. Εγώ φοβήθηκα. Εγώ θα σα πω ότι φοβήθηκα. Φοβήθηκα μην υπάρχει. Μην έχουμε πέσει θύμα hacker. Αυτό γιατί έχει επαναληφθεί αυτό στο παρελθόν στον σοκ. Είχαμε ένα θέματάκι με hacker στο Instagram και λέω μην τυχόν. Αν τυχόν γίνεται κάτι να το προλάβουμε. Και αυτό. Λέω, και... Δεν είδα ότι έχει γίνει κάτι άλλο στον κόσμο όμως. Και λέω εντάξει, επειδή με κάποιο κόλλημα του Instagram θα είναι. Θα επανέλθουν οι followers πίσω. Ναι, λογικά. Και λέω μήπως να αλλάξουμε κωδικούς και τα γνωστά. Αυτά που κάνουμε όταν φοβόμαστε μήπως μα έχουν χακάρει. Αυτό μόνο φοβήθηκα. Εδώ μιλάμε τώρα. Εδώ τώρα έχει γίνει χαμός, παιδιά. Πανηγύρι έχει γίνει. Λοιπόν, το Instagram, τις τελευταίες, από χθες το πρωί, μάλλον από χθες τα ξημερώματα, άρχισε να σβήνει λογαριασμούς και άρχισε να χάνουν διάφοροι λογαριασμοί, να χάνουν ακόλουθους. Επειδή το έψαξα πιο βαθιά το θέμα, επειδή σε είδα αναστατωμένη, Ελίνα μου, μπήκα και μίλησα, μπήκα και είδα, έκανα τη μικρή μου έρευνα που. Μου λέει μπορούσα. Ο Γιώργος εχθές να στείλουμε μήνυμα στο Instagram. Αν μας έχει. Και θα το γράψω και θα το στείλω. Αν προσπαθούν να μας χακάρουν, πείτε τους να βγούνε. Ναι. Και λέω, φύγετε, να πάτε αλλού. Όχι, τη λέω, στείλε μήνυμα στο Instagram γιατί την κοροϊδεύω όπως πάντα. Λοιπόν, τη λέω, στείλε μήνυμα στο Instagram. Μόλις χάσαμε 100.000 followers. Πού είναι? Να μας ξαναβάλουν. Βάλτε τους πάλι πίσω, λέει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Χάσανε πάρα πολλούς followers λογαριασμοί από μεγάλους star όπως Kardashian. Kim Kardashian και ο Justin Bieber έχασαν σχεδόν 2 εκατομμύρια followers. Ναι, ναι. Αυτά τώρα είναι ή ψεύτικα προφίλ ή ανενεργά accounts. Από ότι το ψάξα λίγο για το Instagram, κοιτάει να καθαρίσει τους λογαριασμούς. Ναι. Από τους μη ενεργούς, ανενεργούς, χωρίς φωτογραφίες, χωρίς τέτοια, αρχίζει. Άμα κάποιος έχει να μπει, ας πούμε, 50 χρόνια. Γράφει η Πάολα χθες, κάνει story Πάολα. Παιδιά, βοήθεια. Το προφίλ μέσα σε ένα βράδυ από 113.000 followers έπεσε στους 110. Υπάρχουν αναρτήσεις και σε άλλα προφίλ. Ξέρει κανείς τι συνέβη. Θα σας πω εγώ. Γράφει Πάολα. Μετά. Γράφει η Τζόζεφιν, τραγουδίστρια. Ναι. Λοιπόν, γράφει. Κάτσε, περιμένω να το βρω, μισό λεπτάκι. Έλα. Rip to my 3,000 followers. Τι λες τώρα. That got lost overnight. Αυτή γιατί μιλάει στα αγγλικά. Oh my god. Ναι. Γιατί είχε αγοράσει ξένους followers και δεν μπορούσε να τους καταλάβει οι Έλληνες. Αλλά η Μέρη Συνατσάκη το έκανε story κανονικά και μας έδειξε πόσο πολύ στεναχωρήθηκε με όλο αυτό που συνέβη. Έλα. Χάθηκαν έτσι. Ποιοι. Άνθρωποι. Όχι. Τώρα ήτανε. Ανενεργά accounts, δεν ξέρω, αλλά ήταν άνθρωποι κάποτε. Oh my god. Τουλάχιστον από την σχετική έρευνα που έκανα στο Twitter, γιατί όταν πάει στραβά με το Instagram, κατευθείαν μπαίνω στο Twitter να δεις τι στο καλό έχει πάει στραβά με το Instagram. Είμαστε όλος ο πλανήτης σε αυτή την κατάσταση. Μαύρη, κίτρινη, λευκή, όλοι στο ίδιο το καβάτι. Μαύρη, κίτρινη, λευκή. Ή κι άλλο. Τι λέει το μόνο. Έναν σας μάζευα αυτό το ρατσού. Έναν σας μάζευα, λέει. Εγώ δεν σε είχα. Εγώ δεν σε είχα ακολουθήσει. Τι να κάνω τώρα, Συνατσάκη μου. Εγώ δεν έφυγα, δεν ήμουν ποτέ. Παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά, δεν είμαστε καλά. Οι Έλληνες χάσανε κάποιες χιλιάδες followers. Τι να πει η Καρντάσιαν, παιδιά. Η Καρντάσιαν έχασε 2 εκατομμύρια followers. Θα πάει στο Kanye West, τώρα θα του πει: Έλα εδώ, κάνει. Έλα εδώ, κάνει. Πέρα από την πλάκα, το Instagram μπαίνει τώρα. Μπορεί να γελάμε με όλα αυτά. Το Instagram μπαίνει σε διαδικασία να αρχίσει να σβήνει followers ψεύτικους. Δηλαδή, εκεί αγοράσανε.
Έξω στον δρόμο. Α, όσοι έχουν αγοράσει. Γιατί μπορείτε να αγοράσετε κιόλα, λέει, followers. Ναι, δηλαδή μπορεί κάποιο να έχει 2.000 followers και να πάει 50. Να πάει 50. Κάποιοι αγορασμένοι followers, που οι οποίοι είναι και μη ενεργοί, αρχίζει το Instagram και του πετάει έξω. Πώς γίνεται η καθάριση. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Όταν αγοράζει followers, ναι, αυτοί του οποίου αγοράζει, ναι, το ξέρουν να του αγόρασε. Αφού είναι μέσα σε προγραμματάκι είναι αυτό. Όχι, του πετάνε έτσι μέσα. Φούρου, πουλ στο πατσά. Δηλαδή γι' αυτό φεύγουν μετά. Δηλαδή μπορεί να με έχει αγοράσει κάποιο και να μην το ξέρω. Όχι, δεν γίνεται. Να τον ακολουθώ όπω το ξέρω. Νομίζω γράφονται σε πλατφόρμα. Α, για πληρώνονται να αυτοί για να ακολουθήσουν έτσι. Δεν θα ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Δεν έχω αγοράσει followers, αλλά ξέρω ότι μπορεί να αγοράσει followers με 50 ευρώ, με 20 ευρώ, με 200 ευρώ. Και αγοράζει, λέει, follower και έρχεται και κάνει και κουμάντο γενικά σε διάφορα πράγματα. Τι έφαγε σήμερα, εγώ θα σου πω. Και δεν έχει αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. Και ο Έλληνα τώρα αγοράζει followers. Ο Ελληνάρα. Γιατί ο Ελληνάρα θα αγοράσει followers. Δεν μπορεί να μην αγοράσει, να μην έχει το προφίλ του 20.000 followers και από κάτω να παίρνει 30 like. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και μπαίνει στο προφίλ του και βλέπει 20.000 κόσμο να ακολουθεί. Μπράβο του, ρε, και μπαίνει μέσα και βλέπει τον Αχμέτ, τον Μουχμούτ. Α, έτσι έρχεται. Τον Τσισταρόβα, ρόβα, ρόβα. Βρίσκει κάτι ονόματα περιμένουμε. Και μια και λέμε για followers, για να κλείσουμε το θέμα, μπείτε στο social media βεβαίω, στο καφέ με 104,8 και κάντε follow τον Σοκ, παιδιά. Έτσι για να το κλείσουμε ωραία το θεματάκι. Πάμε να γίνουμε του Βαλεντίνου. Η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 9 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα το δούμε το κρυουλάκι, γιατί έχουμε και 5 φορβοριάδες. Οι ρηπές του ανέμου φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Και θα έχουμε έτσι βροχούλες σήμερα από το βράδυ. Πάλι ξεκινάμε βροχόπτωση αρκετή με 9 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Με βροχή, 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 βροχή. Που θα μας πάει και το Σάββατο βροχή, 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 βροχή. Και την Κυριακή βροχή, βροχή, βροχή. Να σας πω κάτι. Όσο μακρύς και να είναι ο χειμώνας. Spring is sure to follow. Oh, αυτό ήταν ερωτικό. Το είχα γράψει και στο Instagram. Αυτό ήταν επέσημο τώρα. Πω Παναγία μου, πες μου κι άλλα Spring τέτοια. Spring is sure to follow. Oh my god. Λοιπόν, παιδιά, η άνοιξη θα έρθει όπως και να έχεις. Λοιπόν, καλημέρα στη Βιβί. Πούστε ρε παιδιά, λέει η Βιβί. Καλημέρα στον Δημήτρη. Πολλά φιλιά στην Ελευθερία που λέει με ένα παλιό άντρα μου σήμερα. Παιδιά μου είπε να παραγγείλουμε και να δούμε μια τέλεια ταινία. Ωραίο. Η ώρα 8. Ωραίο. Και σήμερα ανακάλυψα ότι παίζει ο Ολυμπιακός εκείνη την ώρα. Γι' αυτό μου είπε να μείνουμε μέσα, δηλαδή σουβλάγια και μπάλα. Ξέρεις τι ωραία ταινία είναι αυτή. Εγώ όμως πάλι τον λατρεύω. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στη Μέρη που λέει ότι ο κόσμος ασχολείται με βλακίες για τους followers που λέγαμε πριν. Στον Χάρη, καλημέρα. Συγγνώμη, οι followers τώρα που χρησιμοποιούν οι πολύγνωμοι blocker, influencer και όλοι, κοντούλου, πληρώνονται από αυτό. Δηλαδή είναι και η δουλειά τους αυτή. Ναι, ναι, έχουν. Είναι business κανονικά. Ναι, αυτό είναι και δουλειά. Δηλαδή είναι σαν να χάνει τη δουλειά του αυτή τη στιγμή ο βέβαια. Η Σινατσάκη. Βέβαια. Καλημέρα στην Φωτεινή που λέει: θέλω να αφιερώσω στον άντρα μου το γι' αυτό σ' αγαπώ του Γιαννιά και να πείτε ότι είναι η δύναμή μου, αλλά επίσης για τη μέρα φιλίας αυτό που είπε το άκουσα. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς. Γι' αυτό σ' αγαπώ όμως, μένουμε εκεί. Καλημέρα στο Ραφαήλ, στο Γιώργο, καλημέρα. Το πέστο μου ξανά του Βέρτη, στη Δήμητρα που έχει γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζει να στέλνει τα δικά σας μηνύματα στο 697-800-1048. Σε λίγο θα σας βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κουιζάκι στο Viber. Για να κερδίσετε 10 τούρτες θα δώσουμε από το Ζαχαροπλαστία Βασιλείου. Red Velvet, σχήμα καρδιάς, τι θέλετε. Σχήμα καρδιάς με γεμάτο σοκολάτα μέσα. Η οποία την είδατε και σε story χθες που κόντεψε να μου πέσει γιατί μου έδωσε ο Γιώργος την καρδιά. Λοιπόν, σε λίγο κουιζάκι στο Viber. Μείνετε εδώ. 10 τούρτες σε σχήμα καρδιάς από το Βασιλείο σας περιμένουν. Για να δούμε τι γίνεται με τα τηλεφωνήματα, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κουιζάκι για να κονίσουμε και το μυαλό μας κιόλας και να κερδίσουμε υπέροχες τούρτες από το Βασιλείο. Χαμός θα γίνει. Το κουιζ δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Η Ελίνα δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Ναι, 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 τι να σου πω. Δεν καταλαβα. Ειρωνεύεσαι. Καλημέρα. 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 Είσαι η Βουλά. Ναι. Α, η ωραία, ίδια. Η ίδια. Λοιπόν, είναι, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στον αέρα μαζί μας. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά να το βρεις, Βούλα μου. Γενέθλια, έχει. Ευχαριστώ πολύ. Τα πόσα κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνουμε σήμερα. Δεν τα λέμε αυτά. Έλα, τώρα. Δεν τα λέμε, δεν τα λέμε. Καλά κάνεις. Ρε Βουλίτσα, τώρα έλα μεταξύ μας. Δεν θέλει το κορίτσι να σου πει. Τα 50. Τα 50. 50. Η ζωή είναι μπροστά εδώ, ξέρουμε τι ζητάμε. Η ηλικία αυτή είναι. Υγεία να έχουμε, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ποιο μα έβαλε όμω, Βούλα μου, να σε πάρουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Η Όλγα σου λέει κάτι. Η καλύτερη μου φίλη. Η καλύτερη σου φίλη. Η καλύτερη μου, σου γιατί ο αγαπητή. Σου εύχεται χρόνια πολλά και αν γιορτάζεις και σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου, δύο φορές χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, πολύχρονη, πολύχρονη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις, σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου έχει νομίζω γενέθλια. Το είχα. Τον θυμάμαι. Το έχεις βρει. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει σήμερα το παιδί του. Το παιδί του, δεν το είχε γραμμένο πουθενά. Το παιδί του γεννήθηκε 14 Φεβρουαρίου, έχω την αίσθηση. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά φαντάζομαι τώρα, ο πιο ερωτικός τραγουδιστής.
Έχει γη παιδί. Αφού την πίζει την άλλη. Βγάλει το 14 Φλεβάρι. Αλλιώς δεν θα έχουμε δουλειά. Πώς θα μας γράψουνε. Για ψάξω λίγο να το βρεις. Ναι, καλέ. Ας πω, νομίζω ότι πέφτω μέσα. Εσύ όταν λες κάτι, όταν παιδιά λέει κάτι η Ελίνα, είναι αυτό, τελείωσε. Έλα βρε Ιουλιάνα, δυστυχώς πάμε να εκπαιδεύει δουλειά. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Θέλω λοιπόν, να μου παιδιά, πείτε. Θέλω, συγγνώμη, πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας στείλω στον Ντόγια, γιατί σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχει 60% κάτω σε εκπληκτικά προϊόντα. Δηλαδή, καναπέ τριθέσιο, τεράστιο, με γωνία, με κουχουλιάρικο καναπέ. 60% κάτω. Μόνο για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7 στον Ντόγια. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, και εμείς έκαναμε τόσο καφέ morning show στον ώρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και άκου λίγο τι σου αφιερώνει. Δικό μου, εσύ είσαι το μοναδικό. Δικό μου, το αλλιώτικο, το διαφορετικό. Ποιος το αφιερώνει αυτό, Ελένη μου, και χρόνια πολλά για σήμερα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, τι έχεις να πεις στο Δημήτρη που σου ακούει τώρα? Ότι τον αγαπάω. Τι θα κάνετε σήμερα? Κάτι θα κάνουμε. Λογικά το βράδυ. Καλά, δεν σου είπα το πρωί, ξεκινήσετε το πρωί, τελειώσετε αύριο το πρωί. Οπότε κάτι καλό ερωτικό θα συμβεί σήμερα, έτσι. Ωραίο τραγούδι σου αφιερώνει όμως. Ναι, πολύ ωραίο. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, σ' αγαπάει. Έλα, πες το, πες το, πες το. Όχι, είναι το τραγούδι που μας αρέσουν και στους δυο. Ωραία, είναι το τραγούδι σας. Έχουμε κι άλλα, αλλά εντάξει, είναι και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, να περάσετε υπέροχα σήμερα. Ετοίμασε του και εσύ μια έκπληξη, αυτό την έκανε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά στον Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο. Μου στέλνει φωτογραφία με την ορειβασία. Αυστρία λέει 1500 μέτρα αναρρίχηση. Ναι. Τι να πω, εντάξει, δεν είπαμε. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Ένα σάλτο κάνει. Ένα πίδημα είναι. My heart will go on στον Κωνσταντίνο, μου λέει το Μαράκι. Καλημέρα στο Χάρη και στην άλλη τη Μαρία βεβαίως. Πολλά φιλιά στο Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα Φάνη, τι κάνεις, πού είσαι ρε Φάνη? Καλημέρα, στη δουλειά είμαι, καλά είμαι. Στη δουλειά, καλά είμαστε και εμείς. Γιάκου, τι σου αφιερώνουνε? Για και εγώ, ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου. Η Δέσποινα μας έβαλε σε πάνω τηλέφωνο, είσαι τα πάντα για εκείνη και γιορτάζει κάθε μέρα μαζί σου. Στο μεταξύ, να σας πω κάτι πρώτα, τώρα μόλις σας ακούω, είμαι στη δουλειά και σας ακούω. Και με το που είδα το σταθερό, κατάλαβα τι πήγαινε για μένα. Αυτό είναι. Εδώ είναι η δουλειά. Έλα, πες την αλήθεια τώρα, το άνοιξες που μας άκουσες, αλλά δεν πειράζει. Όχι. Από το πρωί σας ακούω. Σε έχουμε πρίξει από το πρωί. Σε έχουμε φάει τα αυτιά από το πρωί. Πώς αντέχεις? Λοιπόν, Φάνη μου, σε αγαπάει πάρα πολύ. Δέσποινα, τι έχεις να της πεις? Και εγώ την αγαπάω πολύ. Τώρα είμαι στη δουλειά. Ναι. Και το βράδυ υπάρχει. Τώρα βγάζω σακιά εδώ στη δουλειά και τη σκεφτόμουν να με πήρε και το πρωί. Στεναχωρήθηκε γιατί νόμιζε ότι δεν θα με πάρετε. Και όμως είδες. Είδες. Κάποιοι άλλοι βέβαια θα στεναχωρηθούν. Κάποιοι πολύ. Όλη μου η ζωή είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα σήμερα και πάλι χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Να σε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. 697-800-1048 και σε αυτό το σημείο θέλουμε να ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη από όλους εσάς οι οποίοι έχετε πάρει τηλέφωνο και τα κορίτσια και τα αγόρια για να πάρουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι τόσες πολλές οι γραμμές, τόσα πολλά τα τηλεφωνήματα που είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν όλα. Και άλλες 4 ώρες εκπομπή να είχαμε και άλλες 4 ώρες και άλλες 6 ώρες δεν πρόκειται να τα προλαβαίναμε όλα. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να κάνουμε κάποια ακόμα. Αλλά έχουμε κυρίες και κύριοι. 10 τούρτες από το βασιλείο σε σχήμα καρδιάς. Με Red Velvet. Κόκκινες, ωραίες. Θέλετε να την κερδίσετε? Θέλετε να την κάνετε δώρο στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη σας, να την τζακίσετε παρέα, να την βάλετε στη μέση και με δύο κουτάλια να μην τίποτα άλλο? Απαντήστε στο συγκεκριμένο ερώτημα στο Viber 697-800-1048. Στέλνετε την απάντηση στο εξής quiz. Ποια ρόδα, προσέξτε τώρα, ποια ρόδα του αυτοκινήτου, προσέξτε, δεν κινείται όταν στρίβουμε δεξιά? 697-800-1048. Πάμε παιδιά να κάνουμε χαμό στο Viber. Βεβαίως, διεκδικείτε 10 τούρτες από το Βασιλείο. Μία τούρτα καθένας βεβαίως, 10 Κροατές. Τούρτες καρδιάς για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα και σε αυτούς που δεν γιορτάζετε βεβαίως. Είναι το Αγίου Βαλεντίνου, είναι η ημέρα των ερωτευμένων. Το Σόκαφε Morning Show βεβαίως είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους. Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα. 697-800-1048. Συνεχίζουμε και έχουμε σε εξέλιξη το quiz που έχουμε βάλει στο
Viber για τις 10 τούρτες από το Βασιλείου σε σχήμα καρδιάς για να απολαύσετε την ημέρα αυτή με ένα πολύ ωραίο γλυκό. Ποια ρόδα του αυτοκινήτου, προσέξτε, ποια ρόδα του αυτοκινήτου δεν κινείται όταν στρίβουμε δεξιά. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω. Όταν στρίβουμε δεξιά. Δεξιά, παίζει ρόλο το δεξιά. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. 697-800-1048, τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σε όλους. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Τον καιρό θέλουμε να μάθουμε, γιατί ρωτάνε και στο Viber. Πριν από όλα, θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην Αρχοντούλα, που θέλει να στείλει την αγάπη της στο μελαχρινό της Άγγελο, που τον αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, βροχές θα έχουμε και σήμερα. Θα κάνει αυτή τη μικρή παύση σήμερα, αλλά από το μεσημέρι και μετά ξεκινάμε πάλι τη βρόχα. Θα κάνει μια μικρή ακόμα παύση το βράδυ και η θερμοκρασία πέφτει στους 6 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βορειοδυτική. Αύριο ξεκινάμε τους βοριάδες πάλι και πολύ βροχή. Ναι. Αύριο ξυπνάμε με 5 βαθμούς Κελσίου και φτάνουμε μέγιστο τους 9. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι θα μας πάει όλο το Σαββατοκύριακο που θα έρθει. Λοιπόν, έχουμε πει κατά καιρούς, έχουμε δώσει δίαιτες, έχουμε κάνει διατροφές. Κάνουμε διατροφές, δεν τρώμε, ξανατρώμε, δεν τρώμε, ξανατρώμε. Διάβασα όμως την ιαπωνική τεχνική για να χάσεις λίπος από την κοιλιά χωρίς διατροφή και χωρίς άσκηση. Άσε. Άσε τώρα να μας πεις εσύ αυτά. Δεν φαντάζεστε, θα το ξεκινάω από σήμερα. Οι 6 πόντι λίπος, παιδιά, μπορούν να σταματήσουν μία σφαίρα 9 χιλιοστών από την πλήξη ζωτικών οργάνων. Ναι. Άρα δεν είμαστε χοντροί. Αλεξίσφαιροι είμαστε. Λοιπόν, η ιαπωνική τεχνική. Ακούστε να σας πω τώρα τι γίνεται. Ναι. Μόνο με την βελονισμό. Αναπνοή. Όχι. Α. Η απώλεια λίπους της κοιλιάς και συγκεκριμένα το σωσίβιο, το γνωστό. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Μέχρι πρώτη γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχουν και θαυματουργά τρικ. Τώρα όμως έρχονται οι Ιάπωνες. Έχεις δει Ιάπωνες, έχεις δει τον Μπρους Λί ποτέ να έχει λίπος στην κοιλιά? Αυτός δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, δει τον Τζάκι Τσάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αναπνέεται. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, άκου. Α, κατάλαβα. Κάνεις εισπνοή 3 δευτερόλεπτα και ισχυρή εκπνοή για... Σιγά, παιδί μου, το μαλλί! Ισχυρή, ισχυρή εκπνοή για 7 δευτερόλεπτα. Σε όρθια στάση, το ένα πόδι λίγο πιο μπροστά από το άλλο. Περίμενε, εσύ. Σήκω λίγο. Περίμενε, σηκωθώ. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να το τραβήξω. Να θέλει και story τώρα το πουλάκι μου. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κάτσε να πάρω την καρέκλα από εδώ. Μισό λεπτό, λοιπόν. Δώστε μου, γιατί πρέπει να το τραβήξω, να το χάσετε αυτό. Ναι, μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε τέτοιο λοιπόν, πράγμα. Λοιπόν. Ναι, σα ανοίγω και αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπα. Συγγνώμη, λοιπόν. Έλα λίγο πιο μπροστά. Έλα, τώρα, εδώ με βλέπεις, με παίρνεις. Ναι. Λοιπόν, το ένα πόδι λίγο πιο μπροστά, το άλλο πόδι λίγο πιο πίσω. Σε στάση που θα τρέξουμε. Σε στάση, ναι. Λοιπόν, ισχυρή εκπνοή. 3 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Εισπνοή 3 δευτερολέπτων. Μετράς εσύ το χρόνο. Ναι, ναι. Γέμισα. Περίμενε, καλά, δεν έχω πάει 3. Φτάσαμε, ναι. Ισχυρή εκπνοή για 7. 1, 2, 3, όχι με πάνω μου, 4, 5, 6, 7. Αυτό θα το κάνεις για 10 λεπτά συνεχόμενα. Λοιπόν, ξέρετε πως χάνετε λίπος στην κοιλιά, έτσι? Άσε μας, ρε Ελίνα. Τι άσε μας, παιδί? Άσε μας, πουλάκι. Δεν πιστεύετε? Μπείτε να δείτε τους Ιάπωνες πως είναι και θα καταλάβετε. Μάλιστα, μπείτε τους Ιάπωνες να δείτε πως όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ αυτό και το κάνεις και εσύ, θα μοιάσουμε. Μόνο έτσι χάνεις λίπος στην κοιλιά. Και αν δεν με πιστεύετε, μπείτε να δείτε στο YouTube The Japanese Method. Κάτι άλλο με το λίπος. Λοιπόν, και μπείτε να δείτε το βίντεο, να δείτε πώς είναι το παλικάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή για 10 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πόσες φορές την ημέρα? Μία φορά την ημέρα. Και φτάνει? Φτάνει. Δηλαδή, ναι, ναι. Κάνω εγώ τώρα. Κάνω εισπνοή, εκπνοή για 10 λεπτά. Δεν θα σπει το όγειρα μετά όμως. Τώρα γιατί μου το χαλά. Φάτα λίγο πιο μετά. Κάτσε, παιδί μου, κάνω όταν τα φας, ξανακάνω. Άμα το κάνεις μετά, θα φύγει το πιτόγυρο, θα πάει στον γείτονα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας, παιδιά μου καλά, γιατί έχουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Αφήστε τις δίαιτες, αφήστε τις τρίαιτες, έχουμε τούρτες να δώσουμε, παιδιά μου καλά. Λοιπόν, μία συλλαβή. 5 απαντήσεις, 5 λέξεις που να ξεκινούν από αυτή τη συλλαβή που θα σας δώσει ο Γιώργος μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Επικοινωνήστε μαζί μας, δηλώστε τη συμμετοχή σας στο 22-210-62-700. Ελίνα μου, είσαι έτοιμη? Είμαι. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Μην μου βάλεις λέξη ολόκληρη. Είναι και λόγω της ημέρας. Σου βάλα κάτι που έχει να κάνει και με τη σημερινή ημέρα. Το Human Chain. Βουαλού. Βουαλού, όχι. 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 Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από έψιλον καιρό. Ερ. Τι είναι η σημερινή. Α, έρωτας, ναι. Πιστεύω. Έρωτας. Ρε που πάμε. Ρε που καταντήσαμε. Ρατό. Ριστικός. Ερωμένη. Έλα, πιάνετε. Εντάξει, ναι, το έβαλα. 4. Τι 4 βρήκες.
Δεν βρήκε άλλη. Εργαλείο. Εργαλείο, ρε Γιώργο. Πού πας μετά τις δύο χωρίς το εργαλείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, Γιώργο μου, Ελίνα μου. Τι κάνεις, Χρυσούλα μου. Έλα, Χρυσούλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αν και το πιστεύω, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εσύ δεν το πιστεύεις που είσαι, πόσα χρόνια είσαι με τον άντρα σου. Άστα. Κλείνουμε τούτο μήνα στο τέλος. Ναι. 48 χρόνια. 48 χρόνια μαζί. Oh. Αν εσύ δεν είσαι η προσωποποίηση του Αγίου Βαλεντίνου, τότε ποιος. Έλατε. Όχι, έχουμε τον Άγιο Ιάκυνθο, εμείς, παιδί μου. Α, τον Ιούλιο, ναι, είναι τον Ιούλιο. Είναι 3 Ιουλίου ο Άγιος Ιάκυνθος. Είναι η δική μας ημέρα των ερωτευμένων. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Χρυσούλα μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις που ξεκινάνε από μη, όμικρον και ύψιλον. Από μου. 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 Μουρλός, μουγκός, μούστος, μουρνέλεο. Μουρνέλεο. Μούργος. Μπράβο, Χρυσούλα. Μπράβο, Χρυσούλα. Σε πολύ δυνατό εργαλείο. Είμαι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, σου συνεννοήσουμε τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Πάμε, επόμενο, πάμε. Καλημέρα. Επόμενο, πάμε, παιδιά. Έχουμε και άλλες τούρτες του Βασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, Γιώργο μου. Καλά. Έχω να πάρω πολύ καιρό. Α, τώρα. Πώς σε λένε? Είμαι η Βασιλική από τα παλιά. Η Βασιλική από τα παλιά. Περίμενε, μισό λεπτά. Και βρήκα τη μέρα. Τι σημαίνει η Βασιλική από τα παλιά, Γιώργο? Μην τα πεις Βασιλική, μην τα πεις όλα. Όχι, Γιώργο, δεν εννοώ αυτό. Όχι, η Ελίνα το εννοεί, δεν το εννοώ εγώ. Όχι, ο Γιώργος μου. Όχι, Ελίνα μου. Όχι, Βασιλική μου, εγώ δεν λέω για σένα, για τον Γιώργο λέω. Λοιπόν. Γιώργο, γιατί κοκκίνησες, παιδί μου. Δεν μπορώ να σου πω. Καλή, έχει γίνει μπατζάρι. Και εγώ το ίδιο. Δεν τρέπεσαι λίγο, τέτοια μέρα σήμερα. Εγώ. Τέτοια μέρα. Βασιλικούλα μου. Καλέ, μην ομορφιά μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε 15 δευτερόλεπτα. Κάτι έχει χάσει το χρώμα του, περίμενε. 5 λέξεις που ξεκινάνε από π, όμικρον και νι. Από πον. Ωραία. Πάμε. Πόνος. Ναι. Πονόδοντος. Πονόλεμος. Πονόκυλος. Πονίκη. Είσαι σίγουρα η Βασιλική από τα παλιά του Γιώργου. Έχω κερδίσει. Πονέως. Μέρα που είναι σήμερα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ σωστό. Άλλο πονόδοντος, άλλο πονόκυλος. Δεν υπάρχει συνώνυμο. Δεν υπάρχει συνώνυμο. Έχει δίκιο το κορίτσι. Πονόποδος. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω ένα δείπνο μαζί σου. Αυτά είναι, παιδιά. Έλα, σε παρακαλώ. Σιρήνες. Μας την πέσαμε. Μείνε στην γραμμή σου, Βασιλική μου. Περίμενε, Βασιλική, περίμενε να κανονίσει το ραντεβού. Μισό λεπτό. Καλημέρα. Κάνε τρέψε, λέει. Τι έκανε, ρε παιδιά. Γιατί δεν μας τα λες αυτά, Γιώργο. Είναι η Βασιλική από τα παλιά. Τι είσαι, επειδή εγώ δεν έχω παρελθόν. Ναι, αλλά θέλει δείπνο μαζί σου το κορίτσι. Εντάξει, κακό είναι να βγούμε να βγούμε ένα φαγητάκι. Αυτό σου λέω, να τη πούμε. Και να βάλουμε και μια τούρτα στη μέση να την τζακίσουμε από το Βασιλείο. Αυτά, παιδιά. Έχουμε και τα τυχερά μας. Τι γίνεται σήμερα στο Σοκαφέ Morning Show, παιδιά. Γίνεται σήμερα. Μας ξεπατώσατε σήμερα. Σοκαφέ Morning Show, το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα, κύριε. Ευχαριστούμε τόσο πολύ για τη συμμετοχή σας παντού, στα social, στο Instagram, στο Facebook, στο Viber, στα τηλέφωνα. Εδώ μαζί μας, βεβαίως. Σας αισθανόμαστε όλους μαζί εδώ. Είμαστε πάρα πολύ μεγάλη παρέα καθημερινά. Όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδας. Και βέβαια σήμερα που θα μαγειρέψετε στο σπίτι για τον καλό σας ή την καλή σας, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλετε να κάνετε το γεύμα στα αγαπημένα σας πρόσφατα, το μαγειρέψετε. Θα χρειαστείτε φρούτα, θα χρειαστείτε λαχανικά, να κάνετε μια ωραία φρούτο-σαλάτα. Είναι αφροδισιακή και να βάλετε καρπούζι μέσα, ακούστε με. Είναι το φυτικό Viagra. Όχι, δεν κάνω πλάκα, το έχουν βγάλει έρευνες. Ό,τι και να μαγειρέψετε, σαλατούλα στη μέση λένε οι διατροφολόγοι. Ξεκινάτε με σαλάτα, να φάτε ελαφριά, μην φάτε βαριά, γιατί μετά θα έχει, ξέρετε, κτλ. Και τα καλύτερα φρούτα, λαχανικά και όσπρια μπορείτε να τα βρείτε σε Γιώργο Κατζή. Φρικασέ, ας πούμε, να κάνετε σήμερα. Φρικασέ. Μαρουλάκι, φουλ. Μαρουλάκι, φουλ. Παιδιά, σαλατούλες. Θα πάρετε μαρουλάκι, θα πάρετε λάχανο καρότο. Σαλατούλες να φτιάξετε σήμερα για να είσαστε ελαφροί και να έχετε διάθεση για το μετά. Τώρα ο Γιώργατζής έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε άλλα πράγματα, έχει φράουλες, ας πούμε. Μπράβο. Του λέω τώρα εγώ. Γι' αυτό είπα φρούτα. Φρούτα, φράουλες, σανιγί. Φρούτο είναι και η μπανάνα, φρούτο είναι και το πορτοκάλι. Η φράουλα είναι αλλιώς. Ναι, ρε παιδί μου, η φράουλα μπορεί να τα βρείτε όλα στο Γιωργατζή που με ένα τηλεφωνάκι που έρχονται στην πόρτα σας πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. 22-21-083-073. Λοιπόν, έχουμε και το quiz στο Viber, βεβαίως. Πρέπει να ακούσετε την απάντηση. Η απάντηση, βεβαίως, στο quiz. Ποια ρόδα του αυτοκινήτου δεν κινείται όταν το αυτοκίνητο στρίβει δεξιά είναι. Είναι η απάντηση, είναι η ρεζέρβα. Καταλάβατε, παιδιά. Η ρεζέρβα, παιδιά. Δυστυχώς πάρα ρεζέρβα. Πολλά παιδιά είπαν η πίσω δεξιά, αλλά δυστυχώς είναι η ρεζέρβα. Μην τρελαίνεστε, και εγώ πίσω δεξιά πάτησα το μου το πω Γιώργο. Στο κουίστα του Γιώργου, βεβαίως, ένα χειροκρότημα.
Και συγχαρητήρια θα δώσουμε στα παιδιά μας, στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Ηλία, στη Δέσποινα, στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στη Χριστίνα, στον Δημήτρη και στη Δόμνα. Θα ενημερωθείτε μετά το τέλος της εκπομπής πώς θα παραλάβετε τις τουρτίτσες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους υπόλοιπους βεβαίως και σας που κερδίσατε και σας που δεν κερδίσατε για τη συμμετοχή σας στο quiz αυτό και γενικά σε ολόκληρη την εκπομπή. Να γιορτάσετε. Να περάσετε όμορφα σήμερα. Όπως δεν έχετε γιορτάσει ξανά. Όπως δεν έχετε γιορτάσει ποτέ και με τις τούρτες συγκεκριμένες που θα πάρετε κιόλας. Και συγγνώμη σε όλα τα παιδιά να πούμε ότι που δεν προλάβαμε να κάνουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πάρα πολλά. Να περάσετε όμορφα απόψε. Ό,τι και να κάνετε, να είσαστε με ανθρώπους που σας αγαπούν και να τους αγαπάτε. Γιατί τι είναι η αγάπη, παιδιά? Η αγάπη είναι, είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Όχι μόνο να αγαπάς. Δώσε και να αγάπη απλόχερα και μην περιμένεις ανταπόκριση. Και όπως έβαλα, έβαλα και στο Instagram τώρα πριν από λίγο, σπήρε αγάπη. Και ας μη θερήσεις. Σπήρε αγάπη. Και ας μη θερήσεις. Σπήρε! Για να μοσχοβολήσει ο κόσμος. Σπήρω! Έλα, καλέ. Εγώ αγάπη, μιλάω αγάπη, σοβαρά. Μόνο. Η αγάπη δεν θέλει να περιμένεις κάτι πίσω. Ναι, η αγάπη είναι. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram του Show FM. Γράψτε, πάω να γράψω κι εγώ. Υπάρχει, μόλις θα ανέβει σε λίγα λεπτά, μία φωτογραφία η οποία έχει ένα απλό στίχο. Αγάπη είναι. Και συμπληρώστε εσείς από κάτω. Τι είναι αγάπη? Πάντως μπορώ να πω για να κλείσουμε και εδώ το θέμα της αγάπης και του Αγίου Βαλεντίνου. Αρκετά σας πήρξαμε με αυτό το πράγμα. Αν ιδιωτελείς αγάπη, μόνο τα κατοικίδια μας δίνουν. Α, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, παιδιά. Καλή σας μέρα. Τα λέμε αύριο, παιδιά, το πρωί στις 7. Θα είμαστε πιο έτσι. Τσακωμένοι. Νορμάλ. Ελπίζουμε δηλαδή. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.